Καλησπέρα σας. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή για την περιφερειακή τηλεόραση ο απόψινός φιλοξενούμενος. Και λέω είναι μια καλή στιγμή γιατί εξαιτίας και της γεωγραφικής μας θέσης δεν είναι εύκολο να συναντά συχνά πυκνά ανθρώπους που λειτουργούν με στοχασμό, που είναι ταυτόχρονα κοινωνικά παρόντες. Είναι δηλαδή αυτό που περιγράφουμε πολλές φορές παρέες στοχαστές και μάλιστα αντισυστημικοί. Ταυτόχρονα όμως είναι και πρόσωπα που δρούν στην καθημερινότητα. Ο απόψινός φιλοξενούμενος είναι ο κύριος Τάκης Φωτόπουλος, ο θεωρητικός, όπως λέγεται, θεμελιωτής της περιεκτικής δημοκρατίας. Είναι πάνω απ' όλα όμως ένας άνθρωπος που μέσα από τη γραφή του και τις ομιλίες του προσπαθεί να ειχνηλατήσει το αύριο της ίδιας ανθρωπότητας. Κύριε Φωτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, που ήταν ιδιαίτερα τιμητική. Όχι, για μας είναι η τιμή να μην διαφωνήσουμε σε αυτό. Από το Λονδίνο στην Κρήτη δεν είναι λίγο πράγμα για μας. Θέλω να ξεκινήσουμε τελείως διαφορετικά, πιο προσωπικά αν θέλετε. Και θέλω να ρωτήσω έναν άνθρωπο, ο οποίος στα μεγάλα γυρίσματα των εποχών και ήταν εντός, με πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλά από αυτά, και είδε όλες τις μεταλλάξεις της κοινωνίας των ανθρώπων, τη λέω ενιαία εγώ, σε παγκόσμια κλίμακα. Εάν μετρήσω μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ίσα με το 2012, οι αλλαγές είναι εντυπωσιακές, ποικίλες. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κίνημα του Μάη του 68, στο οποίο ήσασταν πρωταγωνιστής, ένας από των πρωταγωνιστών, αναφέρομαι σε όλες τις μεταλλάξεις που έχουν συμβεί. Θέλω να ρωτήσω έναν άνθρωπο που, εν πάση περιπτώσει, οι κοινοί θνητοί τον αποκαλούμε στοχαστή. Και θα τολμούσα να πω και ένας από τους τελευταίους μεγάλους Έλληνες στοχαστές. Έχετε καταλήξει στη διαδρομή που κάνετε, αν όλα είναι μάταια, αν υπάρχει μια ματαιότητα σε αυτό που αναζητάτε? Ναι, δεν είναι θέμα ματαιότητας. Δηλαδή, από μια ατομική ψυχολογική μεριά μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι τι γίνεται, δεν πετυχαίνουμε, σαν αριστερά δηλαδή, σαν μια κίνηση προόδου, βλέπουμε ότι τελικά αντί να προχωράμε προς τα μπρος, πάμε προς τα πίσω. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ δεν πίστευα και ποτέ στη θεωρία της προόδου, ότι υπάρχει δηλαδή καμιά εξελικτική διαδικασία που η ανθρωπότητα πάει όλο προς τα πάνω, όλο και καλύτερα. Δηλαδή, εγώ πάντα πίστευα ότι η εκάστοτε εξέλιξη της ιστορίας και το εκάστοτε αποτέλεσμα, δηλαδή, είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού αγώνα, της κοινωνικής πάλης, που έχει οπωσδήποτε σκαμπανεβάσματα, έχει ανεβοκατεβάσματα, τα οποία τα παρατηρούμε όχι μόνο στη μεταπολεμική ιστορία, αλλά γενικά στην ιστορία. Βλέπουμε εκφάνσεις, δηλαδή, αυτού που θα αποκαλούσα το πρόταγμα της αυτονομίας να ξεκινάνε ήδη από την κλασική Ελλάδα 2.500 χρόνια πριν. Μετά βλέπουμε μια τρομερή οπισθοχώρηση που άρχισε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, συνεχίστηκε στο Μεσαίωνα. Τότε στο Μεσαίωνα άρχισαν να δημιουργούνται οι πρώτες μεσαιωνικές πόλεις που άρχισαν πάλι να επικαλούνται το πρόταγμα της αυτονομίας και αρχές άμεσης δημοκρατίας. Μετά ήρθε η Αναγέννηση, μετά βλέπουμε μετά το Μεσαίωνα, μετά βέβαια ήρθε η άνοδος του καπιταλισμού και της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας και του πολιτικού του συμπληρώματος στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όπου είδαμε να υπάρχουν πάλι συνεχείς καμπανεβάσματα, δημιουργήθηκε ένα σοσιαλιστικό κίνημα κατόπιν αγώνων πάλι, το οποίο πέτυχε αρκετά πράγματα, δημιουργήθηκε και μια κοινωνία που στηριζόταν στις αρχές του σοσιαλισμού και αποκαλείται η κοινωνία υπαρκτού σοσιαλισμού μαζί με άλλες κοινωνίες μεταπολεμικά. Μετά είδαμε την κατάρρευση αυτών των κοινωνιών, χωρίς βέβαια καμιά αντεπανάσταση, αλλά απλώς και μόνο λόγω του ότι αυτοί που θα έπρεπε να την υποστηρίξουν δεν αγωνίστηκαν να την υποστηρίξουν, που βέβαια έχει τη σημασία του. Και έτσι βλέπουμε να δημιουργείται μια εναλλακτική κοινωνία άγριου καπιταλισμού σε αυτές τις χώρες. Συγχρόνως στη Δύση βλέπουμε ότι είχαμε την εξέλιξη της σοσιαλδημοκρατίας, η οποία πάλι δεν τη θεωρώ ότι είναι τυχαία. Έχει σχέση με τις δυναμικές τάσεις, με την τάση μάλλον τη δυναμική της ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήματος αγοράς, το ότι μέσα σε ένα έθνος κράτος δημιουργήθηκε η σοσιαλδημοκρατία, γιατί μπορούσε να δημιουργηθεί και σαν απάντηση βέβαια στον υπαρκτό σοσιαλισμό.
από την πολιτική μεριά, αλλά συγχρόνως και οικονομικά, γιατί ήταν δυνατό να υπάρξει τέτοια κοινωνία σοσιαλδημοκρατική, επειδή ακριβώς οι οικονομίες ήταν εθνοκεντρικές, στηριζόντουσαν στην εσωτερική αγορά, οπότε ήταν δυνατό να αναπτυχθεί μια τέτοια οικονομία. Μετά όμως είδαμε ότι άρχισε να δημιουργείται λόγω της δυναμικής του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος η διεθνοποίηση, η παγκοσμιοποίηση, για την οποία μπορούμε να συζητήσουμε, η οποία παγκοσμιοποίηση σήμαινε άλλες ριζικές αλλαγές, νομίζω, που επέφεραν δηλαδή ιστορική αλλαγή στο καπιταλιστικό σύστημα, αν και δεν είναι πάντα κατανοητό αυτό, ακόμα και από μεγάλα τμήματα της αριστεράς, τα οποία είχαν συνέπειες στις σημερινές τάσεις που βλέπουμε, την σημερινή παγκόσμια κρίση με αντικτύπους στην Ελλάδα κλπ. Άρα για σας η παγκόσμια κρίση με τις διάφορες εκφάνσεις της διαβάζεται μάλλον κάπως διαφορετικά, για να μην πω ανάποδα από ό,τι διαβάζεται κατά το κοινό λεγόμενο. Είναι συνέπεια της παγκοσμιοποίησης? Η κρίση στην Ελλάδα. Ναι, δεν νομίζω. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Επειδή είπατε για την κρίση την τωρινή, ναι, λέτε την παγκόσμια σημερινή καπιταλιστική κρίση σε σχέση υπάρχει με... Υπάρχει κρίση σήμερα, παγκόσμια. Παγκόσμια υπάρχει, σίγουρα. Υπάρχει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, εκείνη δηλαδή η βασική διαφορά, ειδοποιώς διαφορά, το πώς την εξηγούμε. Δηλαδή, μεγάλα τμήματα της παλαιομαρξιστικής, θα έλεγα, αριστεράς, τα αποδίδουν στους γνωστούς κλασικούς λόγους, την υπερσυσσόρευση κεφαλαίου, την υπερπαραγωγή και αντίστοιχα την υποκατανάλωση, η οποία οδήγησε και λόγω της πτώσης του ποσοστού κέρδους, η οποία οδήγησε στην χρηματοπιστωτική κρίση, με την έννοια δηλαδή ότι τα κεφάλαια δεν είχαν που να επενδυθούν και πηγαίνανε στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Δεν είναι αυτό, λέτε εσείς όμως. Και δημιουργήθηκαν οι φούσκες. Αυτό δεν συμφωνώ εγώ. Νομίζω ότι υπάρχει μια εναλλακτική εξήγηση η οποία μπορεί να εξηγήσει πολύ καλύτερα το τι γίνεται σήμερα, γιατί αυτή η εξήγηση είναι μια εξήγηση που δόθηκε εδώ και 100-150 χρόνια, που δόθηκε δηλαδή πριν να γίνει η σημερινή παγκοσμιοποίηση. Με την έννοια δηλαδή. Δεν μπορεί να πεις ότι η σημερινή διεθνοποίηση της οικονομίας αγοράς είναι απλώς μια συνέχεια αυτής που είχε γίνει στις αρχές του 20ου αιώνα. Επειδή πράγματι έγινε μια απόπειρα τότε για τη διεθνοποίηση, αλλά αυτή δεν πέτυχε. Και δεν πέτυχε γιατί δεν υπήρχαν οι συνθήκες για να πετύχει. Δεν υπήρχαν δηλαδή οι ανοιχτές απελευθερωμένες αγορές κλπ. Και την διαδέχτηκαν αυτή τη διεθνοποιημένη οικονομία που έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα. Την διαδέχτηκαν οι τάσεις προστατευτισμού, οι εθνικές οικονομίες και στο πολιτικό επίπεδο τα εθνικοσοσιαλιστικά, φασιστικά καθεστώτα κλπ. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, οπότε όπως είπα πριν, δόθηκε ευκαιρία για να αναπτυχθεί μια σοσιαλδημοκρατική οικονομία ακριβώς επειδή οι οικονομίες ακόμα στηριζόντουσαν στην εθνική αγορά, δηλαδή 90% περίπου της συνολικής ζήτησης στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, προερχόταν από την εσωτερική αγορά. Οπότε το κράτος είχε ένα τρομερό μοχλό για να επηρεάζει την συνολική ζήτηση, όπως λέμε στα οικονομικά, με το να επεμβαίνει να δημιουργεί κυβερνητικές δαπάνες, να αυξάνει και να βελτιώνει το κοινωνικό κράτος, να δημιουργεί φορολογία προοδευτική για την ανακατανομή του εισοδήματος κλπ. Όταν όμως άρχισε να δημιουργείται η διεθνοποίηση της οικονομίας με την έννοια ότι ένα νέο φαινόμενο παρουσιάστηκε στην ιστορία, η πολυεθνική επιχείρηση, δηλαδή επιχειρήσεις, οι οποίες παρόλο που έχουν κάποια τυπική έδρα κάπου, στην πραγματικότητα δεν ανήκουν σε κάποιο έθνος κράτος. Αυτές είναι δηλαδή επιχειρήσεις που στηρίζονται στο διεθνές κεφάλαιο και αυτό το διεθνές κεφάλαιο κινείται μεταξύ όλων των γεωγραφικών ζωνών όπου οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία της αγοράς και επενδύει όπου βρίσκει φτηνότερο κόστος παραγωγής και καλύτερες συνθήκες παραγωγής, φεύγει, μετακινείται από το κέντρο, γι' αυτό βλέπουμε ότι έγινε μια τεράστια αποβιομηχάνηση στις χώρες του κέντρου, Αγγλία, Αμερική, Γαλλία κλπ. Σε μικρότερο βαθμό στη Γερμανία, η οποία προσπάθησε να συγκρατήσει την παραγωγική της βάση. Και βλέπουμε δηλαδή ότι ιδιαίτερα οι αγγλοσαξονικές χώρες στηρίχθηκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα ακριβώς γιατί με το να έχει μετακομίσει όλος τους ο βιομηχανικός σχεδόν τομέας σε χώρες ασιατικές, η Κίνα, η Ινδία κλπ.
Ο χρηματοπιστωτικός τομέας ήταν για αυτές ο κύριος παράγοντας συνέχισης της εσωτερικής ανάπτυξης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μποριζόταν βέβαια η ίδια η οικονομία από την οποία το μεγαλύτερο τμήμα του κεφαλαίου από μια πολυεθνική, το οποίο κέρδισε Γκίνεϊ κλπ. Δεν επέστρεφε στις χώρες αυτές. Λοιπόν, οπότε δηλαδή έχουμε δύο πηγές συσσόρευση, να το πάρουμε έτσι, κερδών στο κέντρο από τη μία μεριά, αυτό που ερχόταν από το εξωτερικό, από τις πολυεθνικές που είχαν επενδύσει σε διάφορες χώρες, και από την άλλη μεριά στο εσωτερικό από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες άρχισαν να αυξάνονται και να πληθύνονται, ιδιαίτερα στις αρχές της νέας χιλιετηρίδας. Και αυτό που έγινε είναι όμως ότι δεν ήταν ότι το κεφάλαιο δεν είχε να δουρεί διεξόδους και γι' αυτό στράφηκε προς το χρηματοπιστωτικό τομέα. Άρα εσείς υποστηρίζετε, εγώ θα διακόπτω για να βοηθώ τη συζήτηση, υποστηρίζετε ότι είναι μύθος ότι το περίφημο πραγματικό κεφάλαιο, το βιομηχανικό όπως λένε, η πραγματική οικονομία περνάει κρίση. Λέτε ότι αυτό είναι μύθος. Έχει είναι μετατοπίσει τους χώρους που παράγει, να το πω έτσι απλά εγώ, εσείς θα το κάνετε ακόμα πιο απλό και πιο κατανοητό, σε άλλες περιοχές, στο εσωτερικό του, στην Αγγλία, ας πούμε, για παράδειγμα, ή στη Γερμανία του, ή στη Γαλλία, ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιεί περισσότερο το χρηματοπιστωτικό μόχλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γερμανικά, αμερικανικά, γαλλικά, ιταλικά ή άλλα πολυεθνικά κεφάλαια δεν παράγουν στην πραγματική οικονομία στην Κίνα. Καλά το αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, έχει γίνει δηλαδή ένας νέος καταμερισμός εργασίας, ένας νέος παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας, και έχει γίνει μια μετατόπιση του βιομηχανικού κέντρου από την Δύση προς την Ανατολή. Αλλά από την άλλη μεριά, ούτε η κατανάλωση, η παγκόσμια κατανάλωση είδαμε να πέφτει, μέχρι το 2008 αυξανόταν συνεχώς. Παρόλη την τρομερή ανισότητα που δημιουργούσε η παγκοσμιοποίηση, και αυτό είναι το βασικό αίτιο της κρίσης της σημερινής, θα έρθω σε αυτό. Αλλά εκείνο που έγινε σε σχέση με τη χρηματοπιστωτική κρίση ήταν ότι κάθε άλλο παρά οι κεφαλαιούχοι στο κέντρο δεν είχαν που να επενδύσουν το κεφάλαιό τους, γιατί υπήρχε η υπερσυσσόρευση και η υπερπαραγωγή και επομένως υποκατανάλωση, και γι' αυτό στράφηκαν στο χρηματοπιστωτικό. Γιατί αν δούμε από πού προήλθαν τα κεφάλαια για την χρηματοπιστωτική αυτή τεράστια ανάπτυξη, θα δούμε δεν προήλθαν καθόλου από το κέντρο. Ουσιαστικά είναι κεφάλαια που ήρθαν από Κίνα, Ινδία, Ρώσους μεγαλοκαπιταλίστες κλπ. Οι οποίοι δεν είχαν τι να κάνουν τα πλεονάρματά τους μέσα στην Κίνα, μέσα στην Ινδία κλπ. Γιατί και ήταν μικρή η εσωτερική αγορά, και το κυριότερο ιδιαίτερα στην Κίνα. Αντί να κάτσουν να κάνουν ένα κράτος πρόνοιας, γιατί τώρα έχει διαλυθεί μετά την κατάρρευση του μαοϊκού καθεστώτος, έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει πια ούτε υγεία στην Κίνα, ούτε εκπαίδευση, ούτε οτιδήποτε. Αντί λοιπόν να στρέψουν τα πλεονάρματα, τα τεράστια πλεονάρματα που είχαν από φορολογικά έσοδα κλπ. Λόγω των πολιτικών. Στο να δομήσουν, λέτε, ένα κράτος πρόνοιας έστω. Ναι, στην εσωτερική αγορά. Αντί να τα στρέψουν στην εσωτερική αγορά, τι κάνανε? Επενδύαν αυτά αγοράζοντας ομόλογα από αμερικανικά κρατικά ομόλογα ή βρετανικά ή δεν ξέρω τι άλλα. Δηλαδή από τη Δύση αγοράζανε ομόλογα, που σημαίνει δηλαδή ουσιαστικά δάνειζαν τη Δύση και επέτρεπαν όλη αυτή την τεράστια αύξηση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, και επομένως επέτρεπαν και την δημιουργία όλων αυτών των φουσκών που λέμε. Δηλαδή, οι φούσκες πώς δημιουργήθηκαν? Δημιουργήθηκε μια τεράστια ρευστότητα στη Δύση από την εισρωή, τη μαζική εισρωή κεφαλαίου από την Ανατολή, τα οποία κεφάλαια αυτά δημιουργούσαν τεράστιες ευκολίες και μάλλον ανάγκες για να βρουν διέξοδο μέσα στην αγορά τη δυτική. Δημιουργήθηκαν επομένως οι φούσκες με αυτά τα πακεταρισμένα, τα πακέτα και τα χρηματοπιστωτικά των διαφόρων ειδών που δημιουργούσαν και τα μεταπουλούσαν ένας τον άλλον και κάνανε κερδοσκοπία από αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν και να δημιουργήσουν μια αγορά η οποία στηριζόταν σε πύληνα πόδια, δηλαδή παίρνοντας χάρη στα ενυπόθηκα δάνεια και στην Αμερική, αλλά ακόμα και μέχρι την Ισπανία, και γι' αυτό βλέπουμε τις τραπεζικές κρίσεις που δημιουργήθηκαν και στην Ισπανία και στην Αγγλία, και που άρχισε βέβαια με τη Lehman Brothers κλπ. Λοιπόν, ακριβώς επειδή δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η τεράστια χρηματοπιστωτική φούσκα και τα ενυπόθηκα δάνεια να σταθούν, γιατί σε κάποιο σημείο βέβαια θα άρχιζε να δημιουργόταν η αντίστροφη κίνηση, με την έννοια δηλαδή ότι... Τις απέτησες. Με την έννοια δηλαδή ότι ναι, άρχισαν αυτά να πέφτουν όταν τα δάνεια δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν, οι φτωχοδανιστές οι οποίοι δανειζόντουσαν πολύ εύκολα
στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, δηλαδή τους κυνηγούσαν ουσιαστικά για να τους δανείσουν οι διάφορες εταιρείες. Δεν είχαν την ικανότητα να τα πληρώσουν βέβαια, γιατί δεν εξέταζε κανένας αν έχουν την ικανότητα για να πληρώσουν. Άρχισαν να σκάνε διάφορα δάνεια, άρχισαν μετά τα αποθεματικά των τραπεζών να δημιουργούνται κενά αποθεματικά, δηλαδή αποθεματικά που ήταν νεκρά και δεν μπορούσαν στην πραγματικότητα να χρησιμοποιηθούν. Οπότε, προκειμένου να σκάσουν μεγάλες τέτοιες φούσκες και να καταρρεύσει ο ιδιωτικός τραπεζικός τομέας, γιατί μην ξεχνάμε μια συνέπεια της παγκοσμιοποίησης ήταν ότι ιδιωτικοποιήθηκαν τα πάντα και πρώτα απ' όλα βέβαια οι τράπεζες στο κέντρο. Λοιπόν, που σημαίνει δηλαδή ότι αυτές οι τράπεζες θα έπρεπε κάποιος να τις αναχρηματοδοτήσει, ανακεφαλαιοποιήσει για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και λέγανε μάλιστα για έναν όλοι οι πολιτικοί της υπερεθνικής ελίτ και λέγανε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τόσο μεγάλες τράπεζες να καταρρεύσουν και θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Οπότε τι κάνανε, αρχίσανε και έμεσα κοπανούσανε τους ντόπιους φορολογούμενους. Δηλαδή δημιουργούσανε κρατικά δάνεια, τα οποία κρατικά δάνεια τα χρησιμοποιούσαν μετά για να ανατροφοδοτήσουν τις τράπεζες. Και τα κρατικά δάνεια πώς αποπληρωνόντουσαν, είτε να αυξάνουν τη φορολογία στο κέντρο, είτε να μειώνουν με κάθε τρόπο τις δαπάνες. Περικοπές δηλαδή, στις δαπάνες και κυρίως στις κοινωνικές δαπάνες. Λοιπόν, έτσι μπόρεσαν και χρηματοδοτήσανε τις τράπεζές τους, αλλά από την άλλη μεριά και ιδιαίτερα στις περιφερειακές χώρες σαν την Ισπανία, αυτό σήμαινε ότι οι περιφερειακές τράπεζες αυτές, ή μάλλον τα περιφερειακά κράτη σε αυτές τις χώρες που δημιουργούσαν τέτοια χρέη για να μπορέσουν να σώσουν τις τράπεζές τους, μετά αυτές οι περιφερειακές κυβερνήσεις έπρεπε κάπου να μπορέσουν να βρουν πηγές για την κάλυψη των χρεών. Ναι, λοιπόν, έπρεπε δηλαδή να δημιουργήσουν νέα δάνεια για να καλύψουν αυτά τα κεφάλαια που χρησιμοποιήσανε για να καλύψουν. Γιατί δεν φτάναν βέβαια τα φορολογικά έσοδα και περικοπές των δαπανών. Προφανώς. Κύριε Φωτόπουλε, μια στιγμή να τελειώσω μόνο αυτό. Παρακαλώ. Γιατί είναι σημαντικό. Λοιπόν, οπότε τι κάνανε, έπρεπε τα κράτη να δανειστούν για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των περιφερειακών τραπεζών. Τώρα, εδώ είναι ένα βασικό σημείο, ότι οι κεντρικές τράπεζες τώρα και μέσα στην κοινή αγορά, αλλά και παντού, δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνανε στην εποχή τη Γκένσιανή, στην εποχή της σοσιαλδημοκρατίας. Δηλαδή, άμα ήθελε ένα κράτος, το ελληνικό κράτος για παράδειγμα, να δανειστεί, τι έκανε τότε, παρουσίαζε, ή το αγγλικό κράτος. Τι έκανε, εξέδιδε ένα δάνειο, παρουσίαζε τα κρατικά ομόλογα στην κεντρική τράπεζα της χώρας, στην τράπεζα της Αγγλίας ή εδώ στην τράπεζα της Ελλάδας, και αυτή ουσιαστικά εξέδιδε περισσότερο χρήμα και το κάλυπτε. Τώρα τι έχει γίνει, τώρα έχει απαγορευτεί αυτή η διέκδοση. Δηλαδή, στην κοινή αγορά, παραδείγματος χάρη, προβλέπεται ρητά. Λέει ότι οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν πια να δανειστούν από κάποια κεντρική τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απαγορεύεται να τις δανείσει. Οπότε τι γίνεται, θα βγείτε λέει στις αγορές. Όταν βγαίνουν στις αγορές, βέβαια, τότε οι αγορές θα κρίνουν αν το κράτος έχει την ικανότητα να ξεπληρώσει τα δάνεια, και έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα στις αγορές σήμερα να ρυθμίζουν ουσιαστικά τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Άρα, με αυτόν τον τρόπο προσεγγίζεται και την ίδια την κρίση στην Ελλάδα, ουσιαστικά. Ναι, αλλά. Αλλά ναι, στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Ότι δηλαδή η κρίση στην Ελλάδα δεν ήταν άμεση απόρρια αυτή τη κρίση τη χρηματοπιστωτική. Γιατί στην Ελλάδα η κρίση είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα. Είχε δημιουργηθεί μια άλλη φούσκα εδώ, ήδη από τότε που η Ελλάδα εντάχθηκε κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά, όχι μόνο τότε, αλλά κυρίως από τότε. Γιατί με το να ανοίξουν και να απελευθερώσουν τις αγορές, όχι μόνο κεφαλαίου, για να μετακινείται ελεύθερα το κεφάλαιο, αλλά και τις αγορές εμπορευμάτων, αγαθών, υπηρεσιών και σε έναν βαθμό της εργασίας. Αυτό σήμαινε ότι μια χώρα η οποία είναι στην περιφέρεια, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν μπορεί να έχει ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα εφάμιλη της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας άλλων χωρών μέσα στην ίδια οικονομική ένωση που αντιπροσώπευε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σήμαινε και αυτό μπορεί να δειχτεί με κάθε θεωρία, είτε χρησιμοποιείς την ορθόδοξη οικονομική θεωρία, είτε τη μαρξιστική ή οποιαδήποτε άλλη, μπορεί να δείξεις ότι άμα έχεις μια ένωση κρατών οικονομική όπου κάποιες χώρες έχουν πολύ ψηλότερη ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα από κάποιες άλλες, οι πρώτες θα ωφεληθούν και οι δεύτερες θα καταρακώνονται περισσότερο και το άνοιγμα θα μεγαλώνει συνέχεια. Λοιπόν, αυτό έγινε στην Ελλάδα και βλέπουμε δηλαδή ότι ήδη από τη δεκαετία του 80
μόλις μπήκε η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι δασμοβίωτοι κλάδοι παραγωγής μας, δηλαδή και ο αγροτικός τομέας και η δασμοβίωτη βιομηχανία που είχαμε, άρχισαν να καταραίουν. Λοιπόν, έγινε δηλαδή μια αποδόμηση της παραγωγικής δομής μας, η οποία εκδηλωνόταν με τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Δηλαδή και έγινε εξ αντικειμένου, λέτε εσείς. Έγινε εξ αντικειμένου. Ήταν μια πορεία προδιαγεγραμμένη. Δεν έγινε γιατί έπεσε η παραγωγικότητα. Όχι, η παραγωγικότητα ήταν ήδη χαμηλή σε σχέση με τις άλλες. Δηλαδή αυτά που λένε τώρα μερικοί ότι εξαιτίας του ευρώ και το ότι οι Γερμανοί κρατούσαν χαμηλούς μισθούς και γι' αυτό πέσανε οι παραγωγικότητες και αυτά, νομίζω είναι ανοησίες. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα, έχει αρχίσει από τη δεκαετία του 80, γιατί πάντα ήταν ένα τεράστιο άνοιγμα μεταξύ παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των χωρών στο κέντρο και ιδίως της Γερμανίας σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και την Ισπανία και την Πορτογαλία κλπ. Γι' αυτό αν δείτε το ισοζύγιο πληρωμών σε όλες τις περιφερειακές χώρες, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου δημιουργήθηκε και η καταναλωτική κοινωνία με ξένα κόλληβα κλπ. Είχε συνέπεια ότι το ισοζύγιο πληρωμών στις χώρες περιφέρειας άρχισε να χειροτερεύει, ενώ αντίθετα στις χώρες του κέντρου, ιδιαίτερα η Γερμανία κλπ., καλυτέρευε. Θεαματικά λοιπόν, καλυτέρευε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, οπότε η μία πηγή της κρίσης είναι τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών που συνεχιζόντουσαν και άρχισαν να παίρνουν εκρηκτικές διαστάσεις, ιδιαίτερα την περασμένη δεκαετία. Και η δεύτερη πηγή για την κρίση στην Ελλάδα ήταν η δημοσιονομική κρίση, που επίσης δημιουργήθηκε την ίδια εποχή, γιατί την ίδια εποχή, μην ξεχνάμε, που έγινε και η ένταξη στην κοινή αγορά, ανέβηκε το Πασόκ στην εξουσία. Και για να δημιουργήσουν το κράτος πρόνοιας που διακήρυξαν στα εκλογικά τους προγράμματα, τι κάνανε? Αντί να φορολογήσουν τα προνομιούχα κοινωνικά στρώματα ώστε να εισπράξουν έσοδα για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τις κοινωνικές δαπάνες, βρήκαν την εύκολη λύση του δανεισμού. Αρχίσανε και δανειζόντουσαν. Άρχισε το έλλειμμα στον προϋπολογισμό να αυξάνεται, το δημόσιο χρέος άρχισε να αυξάνεται. Άρα λέτε, συγγνώμη, το όποιο κοινωνικό κράτος χτιζόταν από τις αρχές της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα, και καλά κάνατε και γυρνάτε εκεί πίσω, πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι επί της ουσίας δεν χτιζόταν διότι επιχειρούσε μια κυβέρνηση να κάνει ισοκατανομή βαρών και μέσα από μια γενναία προοδευτική φορολόγηση, αν θέλετε, των στρωμάτων που δύναται να συνεισφέρουν επειδή έχουν κέρδη, έχτιζε αυτό το κράτος. Το κράτος αυτό το έχτιζε, λέτε, εξ αρχής με δανεικά. Το θέμα ήταν πότε θα σκάγε αυτό απλά. Σωστά. Ναι. Ήταν μια κρίση που περίμενε να ξεσπάσει δηλαδή. Και μάλιστα τα είχα γράψει ήδη αυτά σε άρθρο σε αγγλικό επιστημονικό περιοδικό ήδη από το 1989 ότι η Ελλάδα θα μπει στην παγίδα του χρέους και θα γίνει αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα, επειδή δυναμικά αυτό το χρέος όσο αυξάνεται, τελικά τι κάνει δηλαδή μια χώρα για να μπορέσει να πληρώνει τις τρέχουσες δόσεις, συνέχεια δανείζεται όλο και περισσότερα και γίνεται δηλαδή ένας φαύλος κύκλος. Δανείζεσαι για να πληρώνεις τα προηγούμενα. Βάλτε μία ανωτελεία, θα πάμε στην πρώτη αναγκαστική διακοπή. Θα επιστρέψουμε ακριβώς για την Ελλάδα. Έχω κάποια ερωτήματα. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ο απόψινός συνομιλητής μας, μια εξέχουσα φυσιογνωμία. Ο ίδιος βέβαια δεν αποδέχεται τέτοιους τίτλους, ο κύριος Τάκης Φωτόπουλος. Κύριε Φωτόπουλε, πριν επιστρέψω στην Ελλάδα, έχετε δώσει μία απάντηση μέσα από την έρευνά σας, γιατί ακούμε γι' αυτό τον περίφημο τεράστιο πλούτο που συσσωρεύεται σε λίγους. Αφανείς τους λέμε τα τελευταία δύο χρόνια. Πόσο είναι, να το πω, θα το πω απλό λαϊκά, ο κόσμος το αναρωτιέται, πόσο περίπου είναι αυτό το τελικό χρήμα, αυτός ο τελικός πλούτος και πόσοι τον έχουν στα χέρια τους για να το καταλάβουμε. Γιατί εσείς λέτε, υποστηρίζετε εξ υπαρχής, ότι εδώ δεν είναι θέμα πια εθνικό, κρατών, είναι κάποιες όπως τις περιγράφεται στα πλαίσια του πώς περιγράφεται την παγκοσμιοποίηση, υπερεθνικές ελίτ. Πώς είναι αυτή, θα σας πει κάποιος. Και ναι. Έχετε μια εικόνα, επειδή μιλάμε για φούσκες από τη μια, φούσκες από την άλλη. Τελικά, ποιος είναι ο πραγματικός πλούτος, για να καταλάβουμε πού έχει πάει, σε ποια χέρια έχει πάει. Ναι, καταρχήν για να δούμε τη σημασία της συγκέντρωσης, γιατί το βασικό σύμπτωμα της παγκοσμιοποίησης είναι η τεράστια συγκέντρωση οικονομικής δύναμης στα χέρια λίγων. Και μετά να συζητήσουμε και για την έννοια της υπερεθνικής ελίτ κλπ. Λοιπόν, όσον αφορά την ίδια τη συγκέντρωση. Μόλις μάλιστα πριν μερικούς μήνες βγήκε μια έρευνα επιστημονικού περιοδικού του New Scientist που κάτσαν και είχαν μια database, δηλαδή μια βάση στοιχείων από 37 εκατομμύρια επενδυτές και επιχειρήσεις όλο τον κόσμο και βρήκανε ότι 1.300 πολυεθνικές επιχειρήσεις ελέγχουν το 80% των συνολικών των παγκόσμιων εσόδων.
1.300 επιχειρήσεις. Και από αυτές τις 1.300, οι 150 επιχειρήσεις ελέγχουν το 40% του παγκόσμιου πλούτου. 150 επιχειρήσεις πολυεθνικές ελέγχουν το 40% του παγκόσμιου πλούτου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει μια τεράστια συγκέντρωση του πλούτου στις χώρες ιδίως οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα της παγκοσμιοποίησης και όπου δηλαδή εδράζονται αυτές οι πολυεθνικές εταιρείες, που φαινόταν και από τα στοιχεία του ΟΗΕ, δηλαδή ο ΟΗΕ που είχε συγκεντρώσει πριν μερικά χρόνια στοιχεία για τη συγκέντρωση, παρόλο που είναι συνολικά στοιχεία, δηλαδή δεν βλέπουν την κατανομή μέσα στις ίδιες τις χώρες, λένε ότι το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού που συγκεντρώνεται στις πλούσιες χώρες, στις χώρες αυτές, να τις πούμε, τις χώρες της ομάδας των 7, της G7, το 20% αυτού του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει το 86% του παγκόσμιου εθνικού εισοδήματος και το 82% των αγορών. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι τεράστια συγκέντρωση έχει γίνει μέσα σε 25 περίπου χρόνια, γιατί η δυναμική αυτή της παγκοσμιοποίησης με τις πολυεθνικές άρχισε τη δεκαετία του 70, αλλά φούντωσε ουσιαστικά τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα 30 χρόνια περίπου έγινε όλη αυτή η τεράστια συγκέντρωση που σήμερα ένα μικρό, πολύ μικρό τμήμα του πληθυσμού του παγκόσμιου, γιατί είπα 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά αυτό περιλαμβάνει βέβαια και τις ελίτ και τα προνομιούχα κοινωνικά στρώματα μέσα στις χώρες καπιταλιστικές, αλλά περιλαμβάνει και τα φτωχά στρώματα. Και εδώ είναι η μεγάλη άλλη συνέπεια της συγκέντρωσης, ότι η συγκέντρωση αυτή δεν είναι μόνο όπως ήταν παλιά η γεωγραφική συγκέντρωση μεταξύ Βορρά και Νότου, όπου είχαμε δηλαδή τις χώρες του Βορρά που ήταν οι πλούσιες κλπ. Και τις χώρες του Νότου που ήταν όλη η εξαθλίωση. Τώρα έχουν γίνει δύο κόσμοι, όπου έχουμε έναν Βορρά και έναν Νότο που δεν είναι πια γεωγραφικά καθορισμένο. Δηλαδή, είναι σχηματικό, λέτε περισσότερο πια. Είναι σχηματικό. Δηλαδή, στην ίδια χώρα μπορεί να έχουμε και Βορρά και Νότο. Και Βορρά και Νότο, βέβαια. Δηλαδή, μπορείτε να πηγαίνετε από τη μια γειτονιά τη άλλη του Λονδίνου ή στη Νέα Υόρκη. Να πείτε μου για το Λονδίνο, πού ζείτε κιόλα. Ναι, ναι. Από τη μια γειτονιά στην άλλη μπορείτε να βλέπετε δηλαδή από τη μια μεριά τεράστια. Αν έχει δηλαδή να βλέπετε τεράστιο πλούτο συγκεντρωμένο στα σπίτια, στον τρόπο κατανάλωση που φαίνεται, αυτοκίνητα που έχουν κλπ. Και από την άλλη μεριά να πηγαίνετε δίπλα σε μια άλλη γειτονιά και να βλέπετε φτωχόσπιτα, να μην έχουν ούτε και βασικές ανάγκες καμιά φορά να καλύπτουν, γιατί το έχουν διαλύσει και το κοινωνικό κράτος που υπήρχε. Και βλέπετε δηλαδή όλη αυτή την τεράστια ανισότητα να εκδηλώνεται στο εσωτερικό της κάθε μία από αυτές τις χώρες. Όπως αντίστροφα, αν πάτε στην Κίνα, στο Πεκίνο ή στο Δελχή κλπ, θα δείτε μερικές γειτονιές που είναι πάμπλουτες, που συγκεντρώνεται όλος ο πλούτος. Η απόλυτη χλειδί, λέτε. Ναι, και από την άλλη μεριά ο υπόλοιπος κόσμος να ζει μέσα σε τρομερή φτώχεια που δεν μπορεί να αντισυλλάβει ένα δυτικό μυαλό. Άρα μου λέτε, κύριε Φωτόπουλε, ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, στην ουσία έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικούς κόσμους, ανεξαρτήτως γεωγραφικού μήκους. Οι πλάτους, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της παγκοσμιοποίησης. Ναι, το κύριο χαρακτηριστικό θα έλεγα είναι αυτό που είπατε, αλλά να το κάνουμε λίγο πιο θεωρητικό, με την έννοια ότι τα κέντρα πια δεν είναι γεωγραφικά καθορισμένα. Υπάρχει δηλαδή ένα ακρατικό, θα έλεγα, σύστημα συγκέντρωσης εξουσίας, το οποίο συγκεντρώνεται σε μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή, αν θέλουμε να ορίσουμε τώρα που είπαμε και προλίγου την υπερεθνική ελίτ, η υπερεθνική ελίτ τι είναι? Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά διαχειρίζονται την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Και αυτοί που διαχειρίζονται την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση είναι στον πολιτικό τομέα η πολιτική, θα έλεγα, υπερεθνική ελίτ, στον οικονομικό τομέα η οικονομική υπερεθνική ελίτ, για να αρχίσουμε την οικονομική υπερεθνική ελίτ. Μέσα σε αυτή είναι οι διευθυντές όλοι των πολυεθνικών, τα ανώτερα εκτελεστικά στελέχη, τα διευθυντικά στελέχη, είναι μέσα οι μεγάλοι μέτοχοι σε όλες τις μεγάλες αυτές εταιρείες. Είναι δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν ουσιαστικά όλη αυτή την τεράστια κίνηση κεφαλαίου η οποία γίνεται μέσω οικονομικών μηχανισμών.
Και οι θεσμοί οι οποίοι εκφράζουν την συγκέντρωση αυτή της δύναμης είναι και αυτοί υπερεθνικοί. Είναι δηλαδή οι διάφοροι θεσμοί, καλά το G7 είναι ένας άτυπος ακόμα θεσμός, δεν έχει τυποποιηθεί, αλλά υπάρχουν άλλοι από κάτω θεσμοί οι οποίοι τυποποιούνται, θερμοποιούνται. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μια συγκέντρωση πολιτικής εξουσίας στο κέντρο στις Βρυξέλλες, που τώρα μάλιστα για να ξεπεράσουν και την τωρινή κρίση της Ευρωζώνης λένε να αντιθερμοποιήσουν. Δηλαδή να δημιουργηθούν νέοι θεσμοί οι οποίοι θα είναι ακρατικοί κι αυτοί. Δηλαδή ο Μπαρόζο, ο Ρομπάι κλπ. Δεν εκπροσωπούν κανένα κράτος. Εκπροσωπούν, υποτίθεται, το ευρωπαϊκό υπερεθνικό κεφάλαιο και παίρνουν αποφάσεις για λογαριασμό ολόκληρου του υπερεθνικού κεφαλαίου. Άρα εσείς λέτε ότι δεν θα γίνει για την όποια τεχνική υπέρβαση της κρίσης. Είναι ένας σχεδιασμός αναβιβασμού, αν θέλετε, της μορφής εξουσίας και πολιτικά από όλο αυτό που περιγράφεται ως οικονομικό. Είναι μόνο οικονομικό και πολιτικό? Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι, είναι και πολιτιστικό μοντέλο, ένα νέο πολιτιστικό μοντέλο? Τώρα θα έρθω σε αυτό, ναι. Αλλά να απαντήσω στο παρακαλώ. Πρώτο, επειδή είπατε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης, είπατε αν είναι μόνο για να ξεπεράσουν, μόνο για σαν τμήμα μιας παγκοσμιοποιητικής τάσης ή αν είναι και σαν τρόπος ξεπεράσματος της κρίσης. Νομίζω είναι και τα δύο. Δηλαδή, μπορεί να δειχτεί αυτό με την οικονομική θεωρία, ότι αν έχεις μια οικονομική ένωση όπου τα όργανα τα οποία καλούνται να εκτελέσουν τις διάφορες αποφάσεις που απαιτεί η παγκοσμιοποίηση δεν είναι υπερεθνικά κι αυτά, αλλά αντίθετα έχουμε εθνικές κυβερνήσεις να αποφασίζουν, παραδείγματος χάρη. Όπως στην Ευρωζώνη τώρα, ναι, έτσι. Όπως στην Ευρωζώνη, να αποφασίζουν τον προϋπολογισμό, να αποφασίζουν πόσο χρέος θα έχουν κλπ. Αυτό δημιουργεί πράγματι μεγάλα προβλήματα μέσα σε μια οικονομική ένωση. Γιατί όλες οι οικονομικές ενώσεις που έχουν γίνει και ιστορικά, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες κλπ. Σταθήκανε γιατί είχαν και την νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική να ορίζονται από κάποιο κέντρο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπήρχε αυτό το κέντρο. Άρα λέτε, λέτε ότι η Ευρωζώνη, αν θέλει να είναι συνεπής με τον εαυτό της και με το πρόταγμά της στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού, οφείλει, εντός εισαγωγικών, δεν λέω ότι το συμμερίζεστε αυτό, οφείλει να πάει και σε νέο βαθμό ολοκλήρωσης. Στην ουσία, καταργώντας την όποια κυριαρχία. Την όποια εθνική κυριαρχία. Την όποια εθνική κυριαρχία. Δηλαδή δεν είναι, επειδή το λέτε με μια διάθεση, να το πω έτσι, απαξίωσης του έθνους κράτους, λέτε ότι είναι βαθμός ολοκλήρωσης αναγκαίος για να μπορεί να λειτουργήσει η Ευρωζώνη στο πλαίσιο που πρέπει να λειτουργήσει. Αλλιώς πραγματικά δεν μπορεί να λειτουργήσει και δημιουργούνται όλες αυτές οι αντιφάσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέσα στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, ή πρέπει. Γιατί θα σου πει πολύ σωστά ο μέσος Γερμανός, γιατί εγώ να πληρώνω το χρέος των Ελλήνων κλπ. Αφού εγώ δεν το αποφάσισα αυτό. Βέβαια, άλλο θα μου πείτε και ποιος στην Ελλάδα αποφάσισε για το χρέος. Τέλος πάντων, λέω πώς το βλέπουν οι Βόρειοι. Οι Βόρειοι σου λένε τι με νοιάζει εμένα, το χρέος το δημιούργησαν οι Έλληνες, θα το πληρώσουν αυτοί. Αυτό έχει κάποια βάση, με την έννοια δηλαδή ότι πράγματι ένα χρέος εθνικό, του λες τώρα του Γερμανού να το πληρώσει αυτός ουσιαστικά σε ένα βαθμό βέβαια, γιατί στον άλλο βαθμό δίνουν εδώ τον ελληνικό λαό. Αλλά στο βαθμό που συμμετέχουν οι Βόρειοι να το πληρώνουν, λένε γιατί να το πληρώσουμε εμείς αφού δεν το αποφασίσαμε εμείς. Γι' αυτό σου λέει πολύ απλοϊκά η Μέρκελ ότι πρέπει όλοι να συμμετέχουμε μεν στην αποπληρωμή χρεών και να βοηθούμε όλοι στην αποπληρωμή χρεών, αλλά υπό τον όρο ότι εμείς θα κανονίζουμε όλοι συνολικά, δηλαδή τελικά αυτοί που ελέγχουν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, δηλαδή η Γερμανία βασικά, ότι θα ελέγχουμε το ποιος έχει χρέος και πόσο χρέος έχει. Λένε δηλαδή ότι αν ξεπερνά ένα ποσοστό του χρέους, το εθνικό χρέος, από εκεί και πέρα όλο το υπόλοιπο θα το συναποφασίζουμε. Γιατί αυτό, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να ξεπληρώνουμε τα χρέη των άλλων. Αυτό όμως σημαίνει ότι αν υπήρχε οποιαδήποτε εναπομείνασα οικονομική κυριαρχία, γιατί μετά την νομισματική ένωση που έγινε με το ευρώ, δεν είχαμε πια καμιά νομισματική κυριαρχία στη χώρα σε αυτές. Τώρα δεν θα έχουμε ούτε δημοσιονομική κυριαρχία, που σημαίνει δηλαδή ότι τα δύο σκέλη μιας οικονομικής κυριαρχίας, που είναι η νομισματική και η δημοσιονομική, πάνε περίπατο τώρα. Δηλαδή, να σας πω κάτι, όμως, υπάρχει. Γιατί εγώ θα επιχειρήσω να σας συντριγκάρω κιόλας για να βοηθήσω και τη συζήτηση περισσότερο. Μόνο που δεν απάντησα στο δεύτερο σκέλος, καλά, όχι, εντάξει. Όχι, πείτε μου πρώτα, είναι και πολιτιστικό? Αυτό ήθελα να πω, αλλά ναι. Το θυμούμαι, το κράτησα και μετά θα πάω στην επόμενη ερώτηση που θα είναι και προβοκατόρικη εντός εισαγωγικών. Αλλά είναι και πολιτιστικό το πρόταγμα της παγκοσμιοποίησης. Βέβαια είναι, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μόνο οικονομικό φαινόμενο. Είναι συγχρόνως και πολιτικό και πολιτιστικό. Δηλαδή, είναι πολιτικό με την έννοια ότι
Πάρτε τι γινόταν όταν είχαμε εθνικά κράτη. Όταν είχαμε εθνικά κράτη υπήρχε και μια εθνική εξουσία, δηλαδή το κράτος έθνος που λέγαμε, το οποίο είχε την οικονομική δύναμη, είχε τα οικονομικά όργανα για να ελέγχει την αγορά στο εσωτερικό της κάθε χώρα. Σήμερα, αν δεχτούμε ότι έχουμε μια υπερεθνική οικονομία, δηλαδή μια συγκέντρωση, όπως είπα πριν, η οποία σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν υπερεθνικά όργανα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πολιτικά, για να ελέγχουν πια στο παγκόσμιο επίπεδο την οικονομία αυτή, τη διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς, τότε πάμε στο επίπεδο της υπερεθνικής ελίτ, η οποία η υπερεθνική ελίτ συνίσταται, όπως είπα πριν, στο οικονομικό πεδίο από αυτούς που ανέφερα, στο πολιτικό πεδίο, αποτελείται από αυτούς οι οποίοι στελεχώνουν τους υπερεθνικούς οργανισμούς, δηλαδή σήμερα είναι το Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε βέβαια τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσμοποιούνται και αυτά. Έχουμε δηλαδή μια σειρά θεσμών όπου είναι υπερεθνική πια η πολιτική εξουσία. Απ' την άλλη μεριά βέβαια και οι ηγεσίες των χωρών του πυρήνα αυτής της παγκοσμιοποίησης, δηλαδή οι επαγγελματίες πολιτικοί στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία κλπ. Παίζουν παρόμοιο ρόλο, δηλαδή δεν παίρνουν αποφάσεις, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, δεν παίρνουν αποφάσεις μόνο με βάση το στενό εθνικό του συμφέρον, παρόλο βέβαια που για χάρη των εκλογικών αποτελεσμάτων και απαιτήσεων υποχρεούνται και να αυτές, δείξουν ναι, ναι, ότι το παίρνουν και για το εθνικό συμφέρον. Στην πραγματικότητα παίρνουν αποφάσεις που εξυπηρετούν αυτό το γενικότερο υπερεθνικό συμφέρον που υπάρχει. Δηλαδή δεν εξαρτιόνται πια τόσο πολύ, ακόμα και αυτοί οι πολιτικοί στις χώρες του κέντρου, από το να προασπίσουν, όπως κάναν παλιά οι πολιτικοί στα κράτη-έθνη, το εθνικό συμφέρον. Εξαρτιόνται από το αν αναπαράγεται η διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς και το συμπλήρωμά της ένα είδος αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, το οποίο τελικά τι είδος αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω δηλαδή ότι ήδη έχει δημιουργηθεί αυτή η πολιτική υπερεθνική ελίτ, η οποία μάλιστα πάει να θερμοποιηθεί και μάλιστα πολλοί ήδη μιλάνε για παγκόσμια διακυβέρνηση. Ο Ράχμαν έγραφε πριν από χρόνια ολόκληρο άρθρο στους Financial Times που έλεγε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά η παγκοσμιοποιημένη οικονομία εάν δεν έχουμε συγκέντρωση της πολιτικής εξουσίας σε μια παγκόσμια κυβέρνηση. Αλλιώς λένε. Άρα μου λέτε, και το παραδεχόταν Φωτοβουλή, ότι είναι αντιδημοκρατικό, το έλεγε. Ναι, λέει, με προλάβα τώρα. Άρα μου λέτε ότι ουσιαστικά και τα όποια προβλήματα έχει αυτή η λεγόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, στην ουσία θα διωγγούνται. Διότι δεν χρειάζεται αυτό το σύστημα με, έτσι όπως το περιγράφεται, μελλοντικά, ενδεχομένως να εφευρεθεί ένα άλλο ή να διατυπωθεί ένα άλλο, αλλά μου λέτε ότι σιγά, αργά αλλά σταθερά, η αντιπροσωπευτική, να το πω έτσι, δημοκρατία, μάλλον είναι βαρύδι σε αυτό το σύστημα. Είναι βαρύδι, αλλά από την άλλη μεριά θέλουν να διατηρούν και κάποια προσωπία δημοκρατίες, γιατί αλλιώς πρώτα-πρώτα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου στην κάθε χώρα. Δηλαδή, ναι, και τι ρόλο θα παίζει αυτός ο μηχανισμός, ναι, τι θα είναι ο διαβιβαστής των αποφάσεων. Ναι. Αυτού που περιγράφεται ίσως υπερεθνική ελίτ, αυτό θα είναι δηλαδή το. Ναι, αυτό που ήθελα να πω όμως, ναι, είναι ότι χρειάζεται αυτός ο εθνικός μηχανισμός ελέγχου για την κρατική καταστολή, για παράδειγμα τους χάρη κλπ. Γιατί θα έπρεπε να δημιουργήσουν και ένα υπερεθνικό στρατό, το οποίο όμως θα δημιουργούσε ιδιαίτερα παραδείγματος χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν φανταζόμαστε τώρα να έρθουν οι Γερμανοί στρατιώτες να επιβάλλουν το μνημόνιο, θα δημιουργούσε επανάσταση. Οπότε πρέπει να υπάρχει ένας εθνικός μηχανισμός καταστολής. Και ένας εθνικός μηχανισμός καταστολής μπορεί να ελέγχεται μόνο, έστω αν γίνεται τυπικά αυτό, από την εθνική εξουσία. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα προσωπείο αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αμφίπατη όμως, αυτό μου περιγράφεται. Δεν μου περιγράφεται ένα αντιπροσωπευτικό σύστημα δημοκρατίας. Δηλαδή λέτε ότι αν προσχωρήσουμε στην άποψη ότι πρέπει να συνεχιστεί ο βαθμός ολοκλήρωσης στα πλαίσια της Ευρωζώνης, ουσιαστικά να ξεχάσουμε αυτό που λέμε κυρίαρχες κυβερνήσεις, κυρίαρχο πολίτευμα, κυρίαρχος λαός, θα είναι μάλλον, πώς να το πω, κάτι κύβδηλο, ψευδεπίγραφο, κατ' επίφαση, εν πάση περιπτώσει, για να δικαιολογούνται άλλα. Σωστά. Σωστά, και εδώ ερχόμαστε τώρα στο πολιτιστικό θέμα, ναι, που είπατε, ότι εκτός από την πολιτική διάσταση της παγκοσμιοποίησης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια πολιτική υπερεθνική ελίτ, η οποία αποφασίζει κιόλας
οι πόλεμοι, παραδείγματος χάρη, που γίνανε τα τελευταία 20 χρόνια, είναι πόλεμοι της υπερεθνικής ελίτ. Δεν ήταν δηλαδή ήδη πόλεμοι με αυτούς που γινόντουσαν πριν. Ήδη από τον πόλεμο του κόλπου και μετά συνεχίστηκε με τους πολέμους στο Αφγανιστάν, υπό το πρόσχημα του πολέμου κατά της τρομοκρατίας, στη Λιβύη κλπ. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν είναι πια εθνικοί πόλεμοι. Δεν είναι δηλαδή πόλεμοι όπως γινόντουσαν παλιά, και ιδιαίτερα ο πρώτος και ο δεύτερος πόλεμος, όπως συγκρουόντουσαν διάφορα κράτη-έθνη. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα κράτη του κέντρου συνασπίζονται και φτιάχνουν συμμαχίες, είτε είναι συμμαχία που την εγκρίνει ο ΙΕ, ο οποίος βασικά βέβαια πάλι ελέγχεται από τις ίδιες δυνάμεις. Λοιπόν, και είτε αν δεν έχουν και την έγκριση του ΙΕ, τότε κάνουν μια συμμαχία των προθύμων που τη λένε, που είναι πάλι οι ίδιοι από τα κεντρικά αυτά κράτη, οι οποίοι αποφασίζουν και εκτελούν αυτούς τους πολέμους. Οι οποίοι βέβαια πόλεμοι χρειάζονται και μια δικαιολογία. Και τώρα ερχόμαστε στο πολιτιστικό επίπεδο, στην ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης. Η ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας άξονας είναι το δόγμα της μειωμένης εθνικής κυριαρχίας και ο άλλος άξονας είναι το δόγμα της μειωμένης οικονομικής κυριαρχίας. Όσον αφορά το δόγμα της μειωμένης οικονομικής κυριαρχίας, αυτό που λένε είναι αυτό που είπαμε και προλίγου που ισχυρίζονται σήμερα η Μέρκελ κλπ. Ότι δεν μπορεί να έχει το κάθε κράτος σήμερα οικονομική κυριαρχία, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε μια οικονομική ένωση. Και αυτό αν το επεκτείνουμε στο παγκόσμιο επίπεδο, το ίδιο γίνεται. Ότι πρέπει δηλαδή να υπάρχουν κάποια υπερεθνικά όργανα για να λειτουργούν οι αγορές ομαλά και να έχουμε όλη ανάπτυξη και να έχουμε καταναλωτικά αγαθά κλπ. Εκτός όμως από το δόγμα αυτό της οικονομικής κυριαρχίας, της μειωμένης οικονομικής κυριαρχίας, υπάρχει και το δόγμα της μειωμένης εθνικής κυριαρχίας, το οποίο πάλι καθιερώθηκε σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή, ξεκίνησε πρώτα, ήδη από τότε, πριν από τον πόλεμο στον κόλπο, και κυρίως όμως μετά τον πόλεμο στον κόλπο, όταν ήταν να γίνει η εισβολή στο Ιράκ, δηλαδή τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, όταν άρχισαν και λέγανε ότι υπάρχουν κάποιες αρχές που υποστηρίζουν ανθρώπινες αξίες, οι οποίες υπερέχουν κάποιες εθνικές κυριαρχίες. Δηλαδή, πρέπει να καταργήσουμε το δόγμα της Βετσφαλίας που λεγόταν, που είχε καθιερώσει την εθνική κυριαρχία και καθιέρωνε και ο ΙΕ. Είπαν αυτό πια είναι περιττό σήμερα. Δεν μπορεί η εθνική κυριαρχία να υπερτερεί των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Όταν παραβιάζονται τα ατομικά δικαιώματα, το είχε πει ο Μπλερ στον περίφημο λόγο του Σικάγο, το οποίο μετά έγινε, περιλήφθηκε το δόγμα και στο νέο σύμφωνο του ΝΑΤΟ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ότι πρέπει οι χώρες που δεν τηρούν τα ατομικά δικαιώματα και παραβιάζουν ανθρώπινες, πανανθρώπινες αξίες κλπ. Πρέπει να υπόκεινται στις άλλες χώρες που έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν την τήρηση. Αυτό δεν ακούγεται κακό, θα σας πει κάποιος. Ναι. Έτσι. Δεν ακούγεται κακό. Δηλαδή, να έχεις βίαιη καταστολή στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σπεύσουν, να συντρέξουν για να τα αποκαταστήσουν. Θα σου πει ο άλλος αν δεν γίνεται διαφορετικά πέρα από την επέμβαση κτλ. Όχι, αλλά δεν είναι αυτό όμως. Να απαντήσω. Βεβαίως. Γιατί αυτή η αρχή, αν την εξετάσουμε πιο βαθιά, θα δούμε ότι πρώτον είναι ασύμμετρη. Δηλαδή, ποιος έχει τη δύναμη να επιβάλλει αν τηρούνται οι κανόνες αυτοί ή όχι. Προφανώς δεν την έχουν όλοι. Δεν μπορεί η Γουατεμάλα να πάει στην Αμερική και να κάνει επέμβαση και να πει γιατί δεν τηρείται τα ατομικά δικαιώματα σχέση των μαύρων. Άρα, ποιος γίνεται κριτής, λέτε, και άρα, δηλαδή, ο κριτής, αυτός που παίρνει την απόφαση και την εκτελεί κιόλας, είναι ο ίδιος. Δηλαδή, οι δυνάμεις, δηλαδή, εδώ καταλήγουμε στην υπερεθνική ελίτ, οι οποίες έχουν τη στρατιωτική και πολιτική δύναμη να επιβάλλουν την τήρηση των κανόνων. Και γι' αυτό βλέπουμε και όλες αυτές τις διακρίσεις. Πάνε και σφάζουν το λαό της Λιβύης ή σήμερα το λαό της Συρίας, αλλά δεν τους πειράζει ότι το ίδιο μπορεί να γίνεται, αν και ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο σφαγής στη Σαουδική Αραβία, ή έχει φτάσει και στο επίπεδο σφαγής στο Μπαχρέιν, αλλά και δεν επεμβαίνουν. Γιατί άραγε. Λοιπόν, βλέπουμε δηλαδή τα δύο μέτρα, τρία μέτρα και σταθμά, ακριβώς γιατί αυτοί οι οποίοι μιλάνε για παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων, τις εφαρμόζουν αυτές τις αρχές. Όσοι έχουν τη δύναμη να τις εφαρμόζουν. Αυτή είναι η αρχή της ασυμμετρίας. Yeah. Αλλά εκτός από αυτό υπάρχει και το άλλο. Ότι όταν λέμε ότι παραβιάζονται κάποιοι κανόνες πανανθρώπινοι κλπ., ποιος τους καθορίζει αυτούς τους κανόνες και με τι κριτήρια. Δηλαδή, ακόμα και να μιλάμε για ατομικά δικαιώματα κλπ., αν αύριο, παραδείγματος χάρη, έχουν ιδιωτικοποιήσει, συγγνώμη, εδώ πέρα τα πάντα, από τη ΔΕΗ μέχρι τον ΟΤΕ, μέχρι δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν έχουμε δηλαδή καμία υπηρεσία παροχής κοινωνικών αγαθών που να ανήκει πια στο κοινωνικό σύνολο το ελληνικό και βγει μια κυβέρνηση ή μια επαναστατική και τις εθνικοποιήσει.
έχουν κάθε δικαίωμα να πούνε ότι εσείς παραβιάζετε τις αρχές της ατομικής ιδιοκτησίας, τις ατομικά δικαιώματα βασικά και επομένως επεμβαίνουμε. Δηλαδή, ποιος θα το κρίνει αυτό σε μια κοινωνία διεθνή όπου υπάρχουν τεράστιες ανισότητες αυτές που είπαμε πριν, ποιες είναι οι αρχές υπανανθρώπινες, πρώτον, και δεύτερον, ποιος θα εφαρμόσει τις αρχές αυτές. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προχωρήσαν παραπέρα. Πριν 5 χρόνια, συμπληρώσαν αυτή την αρχή με την υποχρέωση, το right to protect που λένε, δηλαδή το δικαίωμα που έχουν να επεμβαίνουν για να προστατεύουν. Αυτό ήταν μια αρχή που ενέκρινε μια απόφαση, μια γενική συνέλευση του ΟΗΕ του 2005 με βάση πρόταση του γνωστού σιωνιστού Κουσνέρ που ήταν υπουργός των εξωτερικών της Γαλλίας και ο οποίος και μετέχει, είχε προτείνει όλους τους πολέμους υπερεθνικής ελίτ. Λοιπόν, οι οποίοι λένε ότι έχουμε δικαίωμα να επεμβαίνουμε όχι μόνο όταν παραβιάζονται καθολικές πανανθρώπινες αξίες, αλλά και κάτι άλλο. Όταν απλώς ένα κράτος βλέπουμε ότι δημιουργεί αγριότητες εναντίον διαδηλωτών και εξεγειρωμένων μέσα σε μια χώρα, τότε έχουμε πάλι δικαίωμα να επεμβαίνουμε, γιατί αυτό το κράτος δεν μπορεί να. Οπότε ξαναπάμε πάλι στο ποιος κρίνει την επέμβαση και ποιος κρίνει και βάζει το μέτρο. Θέλω να κάνουμε μια δεύτερη διακοπή. Θα επιστρέψουμε με Ελλάδα αμέσως μετά. Επιστρέφουμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο. Για να μείνουμε λίγο στην Ελλάδα. Έχετε παρακολουθήσει και μέσα από την αρθρογραφία σας και όχι μόνο, και μέσα από την δουλειά σας. Θέλω να δείξω, γιατί εγώ το αγαπώ αυτό να παρουσιάζω τα βιβλία, η Ελλάδα ως προτεκτοράτο της υπερεθνικής ελίτ. Τώρα ετοιμάζεται ένα άλλο βιβλίο, θα μιλήσουμε και γι' αυτό μετά, για την Αραβική Άνοιξη, αλλά με άλλη οπτική. Παρακολουθήσατε την πορεία της χώρας. Θέλω, πριν μου πείτε τι διαπιστώνετε σήμερα που έχουμε τελειώσει και με τις εκλογές σε πρώτο πεδίο, θέλω να μου πείτε αυτό που ρωτάει ο απλός Έλληνας. Αν εσείς έχετε να του δώσετε μια απάντηση. Καλά ρε παιδί μου, λέει, αυτό το περίφημο δημόσιο χρέος. Τόσα χρόνια δεν το βλέπαν οι πολιτικοί. Ανεξάρτητα αν δεν μας το λέγαν για προεκλογικούς λόγους. Δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα σκάσει κάποια στιγμή στα χέρια τους. Ένα. Δύο. Αν το αντιλαμβανόντουσαν, δεν αντιλαμβανόντουσαν συνάμα ότι όποιοι όροι εισόδου στην οικονομική και νομισματική ένωση, την περίφημη ΟΝΕ, θα μπορούσαν, θα σας τα πω όπως τα λέει απλά ο κόσμος, να έχουν ένα άλλο διαπραγματευτικό καμβά. Δηλαδή ότι κοιτάξτε, είμαστε μια χώρα που μπαίνουμε στην ΟΝΕ για πολιτικούς λόγους, αλλά έχουμε αυτά τα προβλήματα. Ελάτε να τα δείτε. Τι παίχτηκε εδώ, τι έγινε. Δεν μπορώ να δεχτώ όταν μου περιγράφεται ένα συστημικό σχέδιο υπερεθνικό, ότι και οι ξένοι υγρών αγόραζαν και δεν καταλάβαιναν τι γινόταν στη χώρα. Θέλω πριν φτάσουμε στη διετία, πολύ γρήγορα να μου πείτε κατά τη γνώμη σας τι έχει συμβεί. Ναι, αυτό που συνέβη, και να πάρουμε λίγο την ιστορία από εκεί που τη σταματήσαμε, ότι είχαν αρχίσει να δημιουργούνται αυτές οι φούσκες, οι χρηματοπιστωτικές, η διεθνή αγορά, αλλά συγχρόνως στην Ευρώπη είχαν τεθεί οι βάσεις και δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, η ΟΝΕ, και συγχρόνως δημιουργήθηκε το ευρώ στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, το οποίο μπήκαμε κι εμείς. Λοιπόν, η οποία ΟΝΕ όμως είχε την εξής συνέπεια, ότι οι χώρες μέλη μπορούσαν και δανειζόντουσαν πολύ πιο εύκολα από πριν, γιατί είχαν από πίσω τους το ισχυρό ευρώ να στηρίζεται και επομένως οι αγορές εμπιστευόντουσαν ότι τα κράτη δεν θα έχουν πρόβλημα να ξεπληρώσουν τα χρέη και αν είχε ένα κράτος μέλος πρόβλημα, σου λέει, δεν μπορεί και η Γερμανία να τους αφήσει να πτωχεύσουν. Λοιπόν, με αυτή τη λογική άρχισαν να δανείζονται και η Ελλάδα και οι ισπανικές τράπεζες και οι ιρλανδικές τράπεζες και η Ιταλία σαν κράτος κλπ. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα αυτό που έγινε είναι ότι με την πλάτη του ευρώ αρχίσαν αυτό το δανεισμό, ο οποίος ήδη είχε αρχίσει όπως είπα από τη δεκαετία του 80, άρχισαν να τον εκρηγνύουν, άρχισαν δηλαδή να κάνουν μια τεράστια εξάπλωση του δανεισμού αυτού. Και μια τέτοια εκδήλωση, παραδείγματος χάρη, ήταν η Ολυμπιακή. Η Ολυμπιακή ήταν τελείως ένα έργο βιτρίνας, το οποίο το χρηματοδότησαν με δάνεια, απλώς και μόνο γιατί, λέει, θα ευνοείται ο τουρισμός και πράσινα άλογα. Και όλες αυτές οι υποδομές τώρα, βέβαια, σκουριάζουν και χορταριάζουν.
Λοιπόν, και το ίδιο έγινε τότε και με οποιαδήποτε έργα υποδομής είχαν αρχίσει να γίνονται. Πολλά από αυτά δεν χρειαζόταν καν και οπωσδήποτε, εγώ θα έλεγα όλα δεν χρειαζόταν, γιατί με έργα υποδομής δεν μπορεί να αλλάξει την παραγωγική δομή μιας χώρας. Απλώς βελτιώνεις την κίνηση του εμπορίου, παραδείγματος χάρη το να φτιάχνεις καλούς αυτοκινητόδρομους κλπ. Απλώς βελτιώνεις την κίνηση του εμπορίου, να μπαίνουν πιο εύκολα τα εισαγόμενα και να βγαίνουν πιο εύκολα τα εξαγόμενα. Αλλά το να φτιάχνεις δρόμους δεν βελτιώνεις την αγροτική διάρθρωση, ούτε βελτιώνεις την διάρθρωση της βιομηχανικής παραγωγής και να φτιάξεις. Άρα δεν έχεις ένα ιδιωτικό τομέα ισχυρό επειδή έφτιαξες, λέτε. Ναι, εφόσον από τη μία μεριά δεν υπήρχε ισχυρός ιδιωτικός τομέας, ούτε υπήρχαν μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις για να φτιάξουν ακόμα και ξένες όπως παρακαλούσαν, για να φτιάξουν τέτοιες βιομηχανίες ή αγροτική παραγωγή κλπ. Και από την άλλη μεριά το κράτος δεν είχε τη δύναμη πια και να ήθελε να δημιουργήσει δημόσιες επενδύσεις για να, όπως κάνανε παλιά τα κράτη για να επέμβει στην παραγωγή, την αγροτική, την βιομηχανική κλπ. Η συνέπεια τι ήταν, ότι δανειζόντουσαν ουσιαστικά για να καταναλώνουμε. Δηλαδή όλος αυτός ο καταναλωτισμός που έγινε κυρίως την προηγούμενη δεκαετία και είχε αρχίσει νωρίτερα, χρηματοδοτείται με δανεικά. Δανεικά τα οποία ήταν σε τελική ανάλυση από τις εξωτερικές αγορές. Λοιπόν, τώρα όταν ξέσπασε η πιστωτική κρίση το 2008, η δική μας κρίση δεν ξέσπασε εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής φούσκας, γιατί οι δικές μας οι τράπεζες δεν είχαν ανακατευθεί στο παιχνίδι αυτό, δεν είχαν καν τη δύναμη για να μπορέσουν να ανακατευθούν στις φούσκες. Αλλά τι έγινε όμως. Δημιουργήθηκε μια στενότητα χρήματος σε όλες τις παγκόσμιες αγορές και δεδομένου ότι όπως είπαμε τα κράτη πια δεν μπορούσαν να δανείζονται από την κεντρική τράπεζα, αλλά έπρεπε να δανείζονται από τις αγορές. Όταν ξέσπασε η φούσκα και δημιουργήθηκε στενότητα και ξαναπήγε μετά το ελληνικό κράτος μετά το 2008, το 2009, μετά το 2010 να ξαναδανειστεί, αρχίσανε να στερεύουν οι πηγές, αρχίσανε να μεγαλώνουν τα spread που λέγαμε κλπ. Οπότε έφτασε στο σημείο που δεν μπορούσαν πια να αντέξουν. Δεν είχε φθηνό χρήμα να βρεις με τίποτα. Ναι, και οπότε δηλαδή μετά ξέσπασε όλη η κρίση. Τώρα μου ερωτήσατε ότι δεν το ξέρανε οι πολιτικοί ότι θα σκάσει η φούσκα και τι κάνανε γι' αυτό. Και τόσοι οικονομολόγοι, εμπειρογνώμονες κλπ. Ναι, λοιπόν, καταρχήν αυτά δεν ήταν μυστικά. Δηλαδή, όπως είπα και εγώ, τα είχα γράψει ήδη από το 89, αλλά τα γράφανε και διεθνείς οργανισμοί. Δηλαδή, αν διαβάζετε τις εκθέσεις του OECD, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και ακόμα και του Δούνου του. Ήδη από τη δεκαετία του 90 μιλούσανε ότι η ελληνική οικονομία έχει πύληνα πόδια, δεν μπορεί να σταθεί και πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές μεταβολές κλπ. Αλλά αυτό που εννοούσαν αυτοί οι διαρθρωτικές μεταβολές δεν είχε καμία σχέση με τις διαρθρωτικές μεταβολές που μιλάμε εμείς τώρα, που λέμε δηλαδή πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές μεταβολές στην παραγωγική δομή κλπ. Αυτοί λέγανε άλλο πράγμα. Γιατί υπάρχουν δύο έννοιες διαρθρωτικών μεταβολών. Είναι η παλιά, η κενσιανή έννοια όπου επεμβαίνει το κράτος και κάνει αναδιαρθρώσει στην παραγωγή, αλλά υπάρχει και η νεοφιλελεύθερη έννοια των διαρθρωτικών αλλαγών, η οποία είναι αυτή που εφαρμόζει το ΔΝΤ σε όλες τις χώρες. Όταν πάει να δανειστείς από το ΔΝΤ, θα σου πει ναι, αλλά θα κάνεις και διαρθρωτικές αλλαγές. Και ποιες είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές. Δεδομένου ότι όλη η παγκοσμιοποιημένη οικονομία σήμερα στηρίζεται στο που λέμε οικονομικά στην πλευρά της προσφοράς, όχι στην πλευρά της ζήτησης, γιατί τώρα πια δεν είναι κανένα κράτος που να ελέγχει την εσωτερική του ζήτηση. Γιατί η εσωτερική ζήτηση τώρα εξαρτιέται και από μεγάλο βαθμό από το τι γίνεται έξω, δηλαδή εισαγόμενα, εξαγόμενα κλπ. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να μπορεί να γίνει μια διαρθρωτική αλλαγή η οποία θα ευνοήσει τις επενδύσεις είναι με το να επέμβει στην πλευρά της προσφοράς. Δηλαδή, αυτό που κάνουν είναι δίνουμε περισσότερα κίνητρα στους καπιταλιστές, είτε ντόπιους είτε ξένους, για να κάνουν επενδύσεις. Και ποια είναι τα κίνητρα αυτά. Τους μειώνει τους φόρους, τον εταιρικό φόρο. Γι' αυτό βλέπετε η Ιρλανδία, από το παράδειγμα θαύματος, είχε κατεβάσει τον εταιρικό φόρο, το φόρο από των κερδών των εταιριών, στο 14%, κάτι τέτοιο. 12%. Ναι. Λοιπόν, τη στιγμή που αυτοί οι φόροι επί των εταιρικών κερδών ήταν συνήθως και στις χώρες ακόμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 40% και παραπέρα. Λοιπόν, επίσης να μειώσεις τις εργοδοτικές εισφορές, αυτά που πληρώνουν οι εργοδότες για τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Επίσης, αλλά το θέμα είναι βέβαια ότι για να μπορέσεις να κάνεις τέτοιες μειώσεις, ουσιαστικά δηλαδή στις προνομιούχες κοινωνικές τάξεις και στις ελίτ, θα πρέπει από κάπου να κόψεις, δηλαδή θα πρέπει να δανειστείς.
και πού κόβουν. Κόβουν βέβαια τις κοινωνικές δαπάνες κυρίως. Δηλαδή υποτίθεται γενικά τις κρατικές δαπάνες και τις δημόσιες επενδύσεις, αλλά και κυρίως τις κοινωνικές δαπάνες, γιατί οι δημόσιες είχαν ήδη κοπεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλες αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που συζητάμε δεν είναι κάποιο σατανικό σχέδιο ή κάποια συνωμοσία. Άρα δεν είναι θέμα ούτε καλών και κακών πολιτικών, λέτε. Κάθε άλλο. Δηλαδή, γιατί αν ήταν θέμα καλών ή κακών πολιτικών, όπως λένε κάποιες ανόητες. Καλού ή κακού μνημονίου, θα το κάνω εγώ και πιο ελληνικό. Αν ήταν έτσι απλό το θέμα, τότε πώς εξηγείτε ότι είτε έχουμε κυβέρνηση συντηρητική, είτε έχουμε κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική, δηλαδή που επικαλείται τη σοσιαλδημοκρατία. Στην Αγγλία είτε εργατική είτε συντηρητική. Στην Ελλάδα είτε είχαμε κυβέρνηση Πασόκ είτε Νέες Δημοκρατίες. Στη Γαλλία ακόμα ανέβηκε και αριστερά επίσημα το 81 με το Μιτεράν. Και είδαμε πώς μέσα σε μερικούς μήνες, ενώ είχε βγει σε εκλογές με πρόγραμμα ακριβώς να ανατρέψει την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, πώς ανέτρεψε τελείως την πολιτική της και προσαρμόστηκε στις πολιτικές της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Είτε βλέπουμε τον Ολάν τώρα, ο οποίος κάθεται και λέει ότι θα κάνει ανάπτυξη κλπ. Αλλά εδώ είναι το θέμα, ότι πάλι η ανάπτυξη παίρνει δύο έννοιες. Η έννοια μεν η παλιά, η κενσιανή, δεν γίνεται πια. Η σοσιαλδημοκρατική δηλαδή ανάπτυξη με βάση δημόσιες δαπάνες και δημόσια έργα κλπ. Και επομένως η μόνη ανάπτυξη που μπορεί να γίνει τώρα είναι αυτό που λέμε νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη, δηλαδή να στηρίζεται στη δημιουργία κινήτρων στους επενδυτές για να επενδύουν, στις περικοπές των δαπανών κλπ. Και αυτή υποστηρίζει και ο Ολάντ και βάζει και λίγη σάλτσα να κάνουμε και κάποια έργα υποδομής. Ερώτηση λοιπόν. Παγίδα. Γιατί στην Ελλάδα προεκλογικώς χρησιμοποιήθηκε. Σας προειδοποιώ. Μα εδώ τα περισσότερα κόμματα φάνηκε να συμφωνούν ότι αυτό που χρειάζεται άμεσα για να επανεκκινήσει η οικονομία, όπως λέγαν, να πάρει μπροστά, είναι να ζεσταθεί η αγορά, να λειτουργήσει η κατανάλωση, άρα να αρχίσει να κινείται το χρήμα. Εσείς λέτε ότι με αυτό το μοντέλο ουδόλως απασχολεί, αν το αντιλαμβάνω σωστά, τους εγκεφάλους που το έχουν βάλει μπροστά, πώς θα πηγαίνει η κατανάλωση σε μια χώρα πια. Καλά το αντιλαμβάνομαι. Ναι, δηλαδή παλιά λέγαμε ότι, να σας πω, η Ελλάδα είχε κατά βάση μια μεσαία τάξη δημοσίων υπαλλήλων. Συμφωνούμε, κατά βάση λέω, όχι μόνο αυτή. Μάλιστα. Η οποία είχε και υψηλούς μισθούς γιατί είχε καταφέρει μέσα από συμβάσεις. Ωραία. Όταν αυτή τσεκουρώνεται σήμερα, αυτομάτως φαίνεται στην αγορά. Λέτε ότι αυτό πια δεν ενδιαφέρει. Είναι αδιάφορο. Δηλαδή, μπορεί να συνεχιστεί ακόμη χειρότερα ενδεχομένως. Ναι, γιατί έρχεται πίσω σε αυτά που λέγαμε πριν. Ότι εφόσον σήμερα η συνολική παραγωγή και ο ρυθμός ανάπτυξης μιας χώρας δεν εξαρτιέται πια βασικά από την εσωτερική αγορά. Και το ίδιο ισχύει και σε ένα υπερεθνικό σύνολο κρατών, όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εξαρτιέται πια η συνολική ζήτηση και επομένως η συνολική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το αν θα μειωθεί η κατανάλωση στην Ελλάδα ή στη Ισπανία, ακόμα που είναι και μεγαλύτερη αγορά. Εξαρτιέται από το τι θα γίνει η συνολική ζήτηση των προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν δούμε ότι η πλειοψηφία των εξαγωγών της Γερμανίας, παραδείγματος χάρη, που είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα, η πλειοψηφία των εξαγωγών της προέρχεται προς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Αμερική, Κίνα, Ασία κλπ. Και να μειωθεί σε ένα βαθμό η ζήτηση στην Ελλάδα ή στην Πορτογαλία κλπ. Πόσο σας ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν αυτοί πετυχαίνουν με αυτόν τον τρόπο τον άλλο σκοπό που έχουν, ο οποίος είναι ότι πρέπει να είναι σταθερό το ευρώ, να μην έχει σκαμπανεβάσματα μεγάλα κλπ, ώστε να μπορεί να ανταγωνίζεται η Ευρώπη το δολάριο και τα ασιατικά νομίσματα, τότε ακόμα και αν για ένα διάστημα που μπορεί να είναι και μεγάλο για την Ελλάδα, μιλάνε για δεκαετίες, που θα επανέλθει υποτίθεται κάποια ισορροπία στην ελληνική οικονομία, μειωθεί η κατανάλωση, αυτό δεν έχει καμία συνολική σημασία. Άρα τσούφια η απειλή που λέμε ότι επειδή θα πέσει η κατανάλωση θα το σκεφτούν διαφορετικά και κάτι θα μας δώσουν. Λέτε ότι είναι κούφια απειλή αυτή που εκτοξεύουμε ως Ελλάδα εννοώ, έτσι. Οπωσδήποτε ως Ελλάδα, ναι, σίγουρα, γιατί είναι και πολύ μικρά τα μεγέθη. Υποστηρίζετε ότι είναι λάθος η ανάλυση. Πείτε μου και κάτι άλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επιμένω λίγο στην Ελλάδα. Θα πάμε και πιο πολιτικά, αλλά οφείλω να επιμείνω, επειδή έχει ενδιαφέρον. Αν είχαμε ανεπτυγμένο έναν καλό ιδιωτικό τομέα, διότι εδώ η ζημιά
αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι εξαιτίας της περιστολής του δημοσίου τομέα διαρκώς. Συμφωνούμε σε αυτό. Κατά βάση λέω. Δεν λέω στη λεπτομέρειά του, αλλά κατά βάση αυτό φαίνεται. Ναι, προλαβαίναμε έκανα... όμως να δημιουργήσουμε ένα ιδιωτικό τομέα. Είναι θέμα. Διότι εδώ με τα μέτρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν σε ένα μήνα τον έχουμε έτοιμο, έτοιμο πόλεμο, ως μεσαίο στρώμα, κάπως σώζεται η κατάσταση. Ναι, δεν θα συμφωνούσα όμως ότι. Η κρίση οφείλεται στον κακό δημόσιο τομέα. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα η περιστολή του ήδη δημιουργεί θέμα ρευστότητα στην αγορά. Η περιστολή του δημόσιου τομέα. Ναι, εντάξει. Διότι ακόμη και ο ιδιωτικό τομέα κρατικοδίαιτο ήταν κατά βάση στην Ελλάδα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Και όχι μόνο αυτό. Αν υπήρξε στην Ελλάδα αυτό ο δημόσιο τομέα που έχουμε σήμερα, υπήρξε ακριβώ επειδή δεν υπήρχε ιδιωτικό τομέα ο οποίο να απορροφήσει, παραδείγματο χάρη, τα νέα εργατικά χέρια. Θέση εργασία λέτε δηλαδή. Χάρη στην εργασία. Δηλαδή. Και... Ποιες επενδύσεις είχαν γίνει, μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, εκτός από κάποιες επενδύσεις που είχαν γίνει στη διάρκεια της Χούντας, επειδή ήταν το γνωστό πολιτικό κλίμα και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Μετά όλες αυτές ανατράπηκαν και αφενός μεν γυρίσανε πίσω πολλές πολυεθνικές που είχαν στήσει βάση εδώ, η Πιρέλη και ο ένας και άλλος. Και από την άλλη μεριά. Η απασχόληση κάθε χρόνο που έπρεπε να δημιουργηθεί δεν δημιουργείται. Οπότε δηλαδή οι νέοι ή θα έπρεπε να στραφούν στη μετανάστευση ή θα έπρεπε το κράτος να επεκτείνει συνεχώς τη δραστηριότητά του για να απορροφά ένα τμήμα τουλάχιστον της αυξανόμενης κάθε χρόνο εργατικής δύναμης. Και εκεί άρχισε να λειτουργεί μετά το πελατειακό κράτος και όλα τα παρατράγουδα στην Ελλάδα. Λοιπόν, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν είχαμε δημόσιο τομέα που να μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Ακριβώς γιατί δεν είχαμε και ιδιωτικό τομέα που θα μπορούσε να αλληλοστηρίξει και να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά το τι γινόταν, παραδείγματος χάρη, στην Αγγλία σε σχέση με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε σχέση με εδώ. Εκεί δηλαδή μπορούσαν να κάνουν περικοπές στο δημόσιο τομέα, αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν δημιουργήσε μαζική ανεργία, γιατί είχαν ήδη ένα ισχυρό ιδιωτικό τομέα και μπορούσαν να στραφούν. Απορροφούσε λοιπόν, λέτε. Γινόταν δηλαδή μια ανακατανομή από το δημόσιο προς το ιδιωτικό τομέα. Ενώ εδώ πέρα τι ανακατανομή να γίνει, δεν υπήρχε κανένα ισχυρό ιδιωτικό τομέα. Οπότε δημιουργήθηκε ο παρασιτικός δημόσιος τομέας ακριβώς λόγω της έλλειψης πραγματικού ιδιωτικού τομέα με όλα τα παρατράγουδα που σήμαινε αυτή η επέκταση και η επέκταση αυτή του δημόσιου τομέα, η παρασιτική, είχε όλες αυτές τις συνέπειες που έχουμε τώρα δηλαδή και στο πολιτικό επίπεδο και στο οικονομικό. Και από την άλλη μεριά, τώρα η μόνη λύση που βλέπουν στο επίπεδο το ευρωπαϊκό, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Είναι με βάση βέβαια την νεοφιλελεύθερη λογική, που δεν είναι όπως είπα πριν θέμα δόγματος, είναι θέμα ότι αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική αποτελεί ουσιαστικά την υλοποίηση, το μέσο υλοποίησης των δομικών αλλαγών που υπάρχουν από κάτω, στον βαθμό δηλαδή που δεν υπάρχει μια αντίστροφη κίνηση από το εργατικό κίνημα ή γενικότερα από τα λαϊκά στρώματα. Πάντως το σύστημα πάει ένα βήμα για να ανατρέψουν. Δεν μένει. Πάει, κάνει ένα άλμα. Οι δομικές αλλαγές γίνονται από κάτω και το θέμα δεν λέω, δεν θέλω να χαρακτηριστώ οικονομιστής ή αντικειμενιστής που μπορεί να πούνε διάφοροι ότι τα ρίχνω όλα σε αντικειμενικές δομές. Οι δομικές αλλαγές γίνονται από κάτω, στο βαθμό βέβαια που δεν τις σταματά κάποιος. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι αλλαγές οι δομικές από κάτω στο σύστημα της διεθνοποιημένης οικονομίας. Αν δεν υπάρξουν αλλαγές από πάνω, δηλαδή εννοώ από το εργατικό κίνημα ή από, αν αυτό τώρα σιγά σιγά εξαντλείται λόγω των δομικών αλλαγών από τα λαϊκά στρώματα, τα θύματα της παγκοσμιοποίησης θα έλεγα. Αν δεν υπάρξει αντίδραση από αυτά να σταματήσουν ή να ανακόψουν αυτές τις νεοφιλελεύθερες τις δομικές αλλαγές, τότε αυτή η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση συνεχώς θα επεκτείνεται και θα βελτιώνεται. Αυτό κάνουν τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική του συστήματος δηλαδή σήμερα. Δεν μπορείς δηλαδή με ανοιχτές και απελευθερωμένες αγορές να εφαρμόσεις άλλες πολιτικές από αυτές που εφαρμόζουν σήμερα. Άρα δεν είναι θέμα καλού και κακού. Επανέρχεστε. Ναι. Πείτε μου, πώς είδατε εσείς τη νέα πολιτική πραγματικότητα στη χώρα? Έχουμε μια νέα πολιτική πραγματικότητα, έχουμε μια νέα κυβέρνηση με νέο πρωθυπουργό. Έχουμε τα μηνύματα της 6ης Μαΐου, τα μηνύματα της 17ης Ιουνίου. Πώς βλέπετε όλη αυτή τη διάταξη? Διότι θυμάμαι ότι πρώτης περίοδου των εκλογών ασκούσατε και μέσα από τα άρθρα σας, και όχι μόνο, εντονότατη κριτική, ακόμη και στο χώρο, να το πω έτσι, της αριστεράς, λέγοντας ότι, να το πω απλοϊκά, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μου φαίνεται ότι είναι η απάντηση στην απόγνωση του κόσμου.
Ναι, σίγουρα. Θέλω να μου δώσετε καταρχήν ένα γενικό σχόλιο. Ναι, το γενικό σχόλιο είναι ότι πράγματι με τις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή τις 6 Μαΐου, εκδηλώθηκε μια ριζοσπαστική, θα έλεγα, αντιμνημονιακή τάση, η οποία όμως είχε περιχαρακωθεί και από δυνάμεις σαν το ΣΥΡΙΖΑ, στο ότι θα μπορούσαμε δήθεν να έχουμε κάποια κατάργηση, λέγανε στην αρχή του μνημονίου, ή ριζική αναδιαπραγμάτευση κλπ. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στην Ευρωζώνη. Αυτό ήταν, θα το έλεγα, ανέκδοτο το λιγότερο. Δηλαδή, ακόμα και μέσα στην Ευρωζώνη, ακόμα και έξω από την Ευρωζώνη να βγαίναμε και συνεχίζαμε να μέναμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι διατάξεις της συνθήκης του Μάστριχτ και των επόμενων συνθήκων, οι οποίες καθιέρωναν αυτά που λέμε νεοφιλελεύθερα μέτρα, αυτές θα παραμένανε. Δηλαδή, η ελαστικοποίηση της εργασίας, το ότι δεν υπάρχει ασφάλεια πια στην εργασία, ουσιαστικά δεν υπάρχει πια πλήρης απασχόληση με την έννοια που την ορίζαμε πάντα, ότι πρέπει το κράτος πρόνοια να πετσοκοποιεί, ότι όλα τα μέτρα, δηλαδή αυτά που χαρακτηρίζουμε σαν νεοφιλελεύθερα, αυτά θα συνέχιζαν να εφαρμόζονται όχι από την Ευρωζώνη πια, αλλά σαν βάση των γενικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν βγεις και από την Ευρωζώνη, όπως υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε ότι δεν είναι θέμα του παρόντος κλπ., τότε αποκλείεται να εφαρμόσεις ακόμα και τα ίδια τα μέτρα που πρότεινε. Δηλαδή, πώς θα εφαρμόσεις μέτρα, όπως έλεγε, να κρατικοποιήσεις τράπεζες και να επιβάλλεις ελέγχους. Άρα λέτε, εντός Ευρωζώνης, καταγγέλλοντας μνημόνιο, δεν γίνεται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, εντός Ευρωζώνης. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, και Ευρωζώνης λέω εγώ. Γιατί δεν άκουσα να λέει εκτός Ευρωζώνης ο ΣΥΡΙΖΑ, που, και αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή είναι η αξιωματική αντιπολίτευση πλέον, έτσι. Λοιπόν, εντός Ευρωζώνης με εθνικοποίηση τραπεζών επίσης δεν γίνεται. Είναι, ναι, αλλά θα σας πω εγώ τώρα για να σας προβοκάρω εντελώς πια. Εκτός Ευρωζώνης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μας λένε ότι είναι ο πλήρες θάνατος της χώρας. Η πλήρης χρεοκοπία. Με έναν λαό που δεν θα έχει φάρμακα, τρόφιμα, καύσιμα, μισθούς, συντάξεις. Μη μου πείτε ότι θα πάτε σε εθνικό νόμισμα για το κάνετε εργαλείο. Σας έχω αμέσως την απάντηση. Εσείς θα το κάνετε εργαλείο με τον πόλεμο που θα υποστείτε εξωτερικώς και διεθνώς από αυτό που εσείς περιγράψατε το σύστημα. Θα σας τσακίσουν στην υποτίμηση. Ναι, αυτοί θα όλοι... μας φάει ο πληθωρισμός. Σας λέω αυτά που ακούστηκαν. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει τι έχουν πει τα κόμματα. Θέλω όμως ο στοχαστής Τάκης Φωτόπουλος να μου πει πώς απαντά. Ναι, όλη αυτή η τρομοκρατία που ασκήθηκε. Γιατί... Είναι τρομοκρατία, δεν είναι μια πραγματικότητα. Όχι, είναι ομή τρομοκρατία που ασκήθηκε και ακόμα και από επίσημους θεσμούς όπως η Εθνική Τράπεζα κλπ. Γιατί οποιοδήποτε έχει σπουδάσει στο στοιχειώδη οικονομικά ξέρει ότι τα συμπεράσματα που βγάζει από ένα οικονομικό μοντέλο εξαρτιούνται από τις υποθέσεις που έχει χρησιμοποιήσει. Και τα υποθέσεις που χρησιμοποίησε, παραδείγματος χάρη, η Εθνική Τράπεζα για να βγάλει τα συμπεράσματα αυτά. Ναι. Θα πεινάσουμε και δεν θα έχουμε συντάξεις και δεν θα μπορούμε να εισάγουμε πετρέλαιο και δεν συμμαζεύεται. Όλα αυτά βασίζονται στις υποθέσεις που κάνουν στο μοντέλο τους. Δηλαδή, στο μοντέλο τους λέγανε ότι ποιες θα είναι οι συνέπειες αν βγούμε από την Ευρωζώνη, οπότε μετά θα έχουμε ένα εθνικό νόμισμα, δραχμή, η οποία θα υποτιμηθεί πράγματι από τις αγορές, θα υποτιμηθεί. Πράγμα που σημαίνει, λέγανε πρώτον, ότι το δάνειο θα πρέπει να το ξεπληρώσουμε μετά σε δραχμές και σημαίνει τρομερή επιβάρηση του δανείου. Οπότε, βέβαια, το αμέσως τιθέμενο ερώτημα είναι και γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε το χρέος, ποιος το δημιούργησε το χρέος, το δημιούργησε ο ελληνικός λαός ή κάποιες ελίτ, οι οποίες δεν ρωτήσαν κανένα. Ωραία, γιατί... το αρνείστε το δάνειο. Γιατί πού θα βρείτε λεφτά όμως. Ναι, μια στιγμή. Γιατί αν αρνηθούμε το δάνειο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι επομένως δεν έχεις μετά να πληρώνεις κάθε μήνα τα ωραία, δεν έχεις να πληρώνεις, αλλά δεν έχεις και χρήματα απ' έξω να περιμένεις πια. Ναι, δεν αυτό... θα σε κοιτάξουν έτσι, έτσι, ναι, δεν βέβαια. Είναι. Γι' αυτό είναι ο λόγος ο οποίος θα αναγκαστεί να εισάγει σε εθνικό νόμισμα. Ιδάλλως θα μπορούσε να συνεχίσει να λες εντάξει, θα κάνω κάποια συμφωνία. Σε μια χώρα που δεν παράγει τίποτα, κύριε Φωτόπουλε. Εγώ οφείλω να σας πιέσω εδώ τώρα γιατί θέλω να γίνει ευκρινές. Λέτε ότι είναι τρομοκρατία. Ωραία. Αλλά σε μια χώρα που δεν παράγει τίποτα. Θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον 2 χρόνια. Τι θα γίνει, θα τρώω εγώ τις άρκες δικές σας και εσύ τις δικές μου, ή όποιος είναι πιο δυνατός θα επιβιώνει και οι υπόλοιποι στο θάνατο. Ναι, λοιπόν, αν μιλάμε μόνο για έξοδο από την Ευρωζώνη και το κράτος μετά κάθεται με σταυρωμένα χέρια, γιατί ουσιαστικά αυτό υπέθεται το μοντέλο της Εθνικής και όλες αυτές οι ανοησίες που υποστήριζαν τηλεοπτικά κανάλια για την καταστροφή του ΝΟΕ που θα γινόταν, τότε βέβαια θα γινόταν συνέπειες και αυτές που λέτε. Αλλά εάν υποθέσουμε ότι το κράτος
Ήταν ένα κράτος που ελεγχόταν, παραδείγματος χάρη, από ένα λαϊκό μέτωπο που ήθελε να εφαρμόσει μια εθνική πολιτική για την απελευθέρωση και την κοινωνική και την εθνική. Αυτό σημαίνει ότι θα υπήρχε ένα συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο θα είχε και βραχυπρόθεσμους στόχους για να λύσει προβλήματα σαν και αυτά που λέτε, και μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Άλλως, αν το κάναμε έτσι άτσαλα, βγαίναμε από το ευρώ και κάναμε δραχμή και αρχίσαμε και τυπώναμε με το Εθνικό Τυπογραφείο νομίσματα κλπ., τότε βέβαια ναι, θα γινόταν κατακλυμός στον ναι. Αλλά αυτό γιατί να γίνει? Ή θα γίνει οργανωμένα και προγραμματισμένα και υπάρχουν τρόποι για να τα λύσει όλα αυτά τα προβλήματα, ή δεν θα γινόταν καθόλου? Δηλαδή, βραχυπρόθεσμοι στόχοι ναι. θα έπρεπε να είναι καταρχήν, για να αποφύγετε όλα αυτά τα φαινόμενα, καταρχήν να λύσετε τα προβλήματα των βασικών αναγκών, παραδείγματος χάρη το πετρέλαιο που εισάγουμε ή ακόμα και βασικά τρόφιμα κλπ., τα οποία βέβαια δεν μπορούν να λυθούν, δεν μπορεί να αλλάξει την αγροτική παραγωγή μέσα σε μέρες. Οπωσδήποτε απαιτεί μήνες, χρόνια κλπ. Ή το ίδιο γίνεται και με βιομηχανικά προϊόντα απαραίτητα κλπ. Λοιπόν, ποιος είπε καταρχήν ότι πρέπει, για το πετρέλαιο για παράδειγμα, γιατί πρέπει να εφαρμόζουμε το εμπάργκο της υπερεθνικής ελίτης στο Ιράν? Το Ιράν είναι πρόθυμο να μας δανείσει και να μας δώσει πετρέλαιο με πολύ καλύτερους όρους και πολύ φτηνότερα από ό,τι αγοράζουμε τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται μια ριζική αλλαγή και στις πολιτικές συμμαχίες της χώρας. Δηλαδή, δεν μπορεί απλώς και μόνο να πεις φεύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, θέλει ένα συνολικό σχέδιο, λέτε, με τρία στάδια. Αλλά θα σας πει κάποιος, κι εγώ που έχω μια εταιρεία. Πείτε μου, κύριε Φωτόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να παράξω το προϊόν εισάγω πρώτη ύλη. Τι θα γίνει στην περίπτωσή μου και με δεδομένο τον πόλεμο που θα έχει υποστεί μια κυβέρνηση, όπως την είπατε εσείς, λαϊκού μετώπου? Ναι, θα με τσακίσουν, είναι... δηλαδή θα μου πούνε βάλε λουκέτο ή απ' έξω. Εσείς μπορεί να θέλετε να με στηρίξετε, αλλά πώς θα με στηρίξετε? Ναι, αλλά γιατί πρέπει οι προμηθευτές του να είναι οι ίδιοι με αυτοί που είναι τώρα? Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν άλλες χώρες που να μπορέσουμε να προμηθευτούμε πρώτες ύλες, είτε στη Λατινική Αμερική, είτε στη Ασία, είτε στη Ρωσία, είτε δεν ξέρω πού αλλού. Δηλαδή, αυτά είναι θέμα προγραμματισμού. Να έχει προγραμματίσει ποιες είναι οι εναλλακτικές πηγές από τις οποίες μπορεί να προμηθευτεί και πρώτες ύλες και πετρέλαιο και. Άρα, θες ένα εναλλακτικό σχέδιο, αυτό που λέγανε το πλάνο. Αν μπει που ρωτούσαν ορισμένους πολιτικούς αυτό αρχηγούς. Πρέπει να το έχει κάνει ήδη μια κυβέρνηση λαϊκού μετώπου πριν να πάρει την εξουσία. Όχι που σκεφτόταν ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε φορά που έβγαινε και ένας έλεγε και άλλη πολιτική, γιατί τη σκεφτόταν στο ποδάρι. Πρέπει ήδη να έχει γίνει ένα προγραμματισμένο σύστημα, ένα δηλαδή οργανικό πρόγραμμα που να προβλέπει στάδια το τι μέτρα εφαρμόζει σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα για... και μακροπρόθεσμο στόχο βλέπω πρέπει να είναι σήμερα, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά γενικά για όλες τις χώρες, καταρχήν τις περιφέρειες και αργότερα και παραπέρα, είναι η αποδέσμευση από την νεοφιλελεύθερη διεθνοποιημένη οικονομία της αγοράς. Δηλαδή, αν δεν επιτύχουμε μακροπρόθεσμο. Δηλαδή, λέτε ότι αυτός ο μονόδρομος δεν είναι η λύση. Κάθε άλλο παρά λύση. Και πρέπει, υπάρχει τρόπος και το πρώτο βήμα είναι η αποδέσμευση, λέτε εσείς. Όχι το πρώτο βήμα, λέω, η αποδέσμευση από την παγκοσμιοποιημένη αγορία είναι μακροπρόθεσμο στόχο. Το πρώτο βήμα είναι να πάρουμε όλα αυτά τα μέτρα ώστε να μπορέσει να συνεχίζει ο κόσμος να ικανοποιεί τις βασικές του ανάγκες, να συνεχίζουν οι μισθοί, οι συντάξεις. Άρα και ο κόσμος όμως να αλλάξει πρότυπα. Καλά, να μην είναι η κατανάλωση. Ναι, βέβαια. Γιατί εγώ θα σας πω, δηλαδή το μοντέλο μου προτείνεται, σημαίνει κύριε Φωτόπουλε μου ότι εγώ αύριο το πρωί, αν πάω σε αυτό το μοντέλο, δεν έχω κινητό? Δεν ναι. έχω PC, δεν έχω αυτοκίνητο και γίνομαι ναι. μια Αλβανία του Εμβέρ Χότζα, θα σας πει κάποιος? Ναι. Ένα τέτοιο μοντέλο μου ναι. και να γίνω και Αλβανία του Εμβέρ Χότζα για μια δεκαετία, αν είναι για το καλό μου ναι. ή θα παραμείνω εκεί με τα εφόρου ζωής? Καταλάβατε ναι. τι είναι. Αυτά, ναι, καταλαβαίνω. Αυτά είναι οι ανοησίες που λένε οι τρομολάγνοι, γιατί το θέμα είναι ότι όταν εσύ μιλάς για ένα πρόγραμμα το οποίο θα προβλέπει τι κάνεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Και όταν αυτό το πρόγραμμα εγκριθεί από την πλειοψηφία του λαού, δεν μιλάμε τώρα να γίνει κανένα πραξικόπημα που κάποιος στρατηγός να το εφαρμόσει. Λέμε να κατέβει ένα λαϊκό μέτωπο με ένα τέτοιο πρόγραμμα και να υποσχεθεί αυτά και αυτά τα πράγματα και συγχρόνως να πει ότι για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να περιοριστούν οι καταναλωτικές ανάγκες, ιδιαίτερα σε είδη που δεν είναι είδη πολυτελείας, που πρέπει δηλαδή πραγματικά, δεδομένου δεν έχουμε τους παραγωγικούς πόρους να τα παράγουμε, έχουμε δηλαδή να πει συγκεκριμένα τους συγκεκριμένους παραγωγικούς πόρους με τους οποίους μπορούμε να καλύψουμε πάρα πολλές ανάγκες μας. Επίσης έχουμε παραγωγικούς πόρους για εκείνες τις ανάγκες που δεν μπορούμε να καλύψουμε εμείς οι ίδιοι να εισάγουμε αγαθά, γιατί έχουμε ακόμα και τις τουριστικές... Είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Και τις τουριστικές... Σε έναν πολίτη που 3-4
τέσσερις δεκαετίες έχει, έχει καταναλωτικό πρότυπο. Όχι έχει άλλο πρότυπο, ναι. Έχει καταναλωτικό πρότυπο. Είναι εύκολο, πιστεύετε? Ναι, είναι εύκολο με την εξής έννοια. Ότι ήδη θα έχει διαπιστώσει, και μιλάμε τώρα βέβαια όχι για τα προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, ήδη έχει διαπιστώσει ότι χάνει σιγά σιγά όλο αυτό το καταναλωτικό στάνταρ που έχει. Και αυτό θα χειροτερεύσει πολύ χειρότερα τα επόμενα χρόνια. Κρατήστε το παρακαλώ πολύ. Πάμε σε μία διακοπή και ερχόμαστε σε αυτό που περιγράφετε τώρα. Υπενθυμίζω ότι οι αντιθέσεις έχουν τη χαρά να φιλοξενούν απόψε τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο. Κύριε Φωτόπουλε, μένοντας στη νέα πολιτική πραγματικότητα της χώρας λοιπόν και με βάση αυτά που συζητούσαμε πριν τη διακοπή, πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνεται η κατάσταση στη χώρα? Ουσιαστικά έχουμε δύο πόλους αυτή τη στιγμή, φαίνεται να αναδεικνύονται στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε μια νέα κυβέρνηση, έχουμε ψήγματα συζητήσεων που φαίνεται ότι θα πάμε σε επιμήκυνση ενδεχομένως του χρόνου αποπληρωμής. Αλλά θέλω με βάση αυτό τον καμβά, εσείς πώς τοποθετήσετε σε αυτήν την πραγματικότητα? Ναι, καταρχήν δεν βλέπω καμιά σημαντική αλλαγή. Δηλαδή, απλώς άλλαξαν τα πράγματα για να μείνουν τα ίδια, να χρησιμοποιήσω και μια γνωστή έκφραση. Εφόσον έγινε μια μικρή αλλαγή του πολιτικού προσωπικού, γιατί το ίδιο το πολιτικό προσωπικό, τα ίδια κόμματα, απλώς με την προσθήκη και της Δημοκρατικής Αριστεράς, θα εφαρμόσουν τις ίδιες βασικά πολιτικές με κάποιες τροποποιήσεις που είχα γράψει και σχετικό άρθρο προεκλογικά, με κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες βασικά θα είναι διακοσμητικές, έτσι έλεγα, του μνημονίου. Δηλαδή, τροποποιήσεις όσον αφορά τον χρόνο αποπληρωμής, να γίνει κάποια επιμήκυνση, τροποποιήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη, να γίνει κάποια ανάπτυξη όπως την περιέγραψα, νεοφιλελεύθερου χαρακτήρα, με την ελπίδα ότι μπορεί να προσελκυθούν και κάποιες ξένες επενδύσεις κλπ. Το οποίο είναι τελείως φρούδα ελπίδα να αποδειχθεί, γιατί οι ξένοι επενδυτές δεν πρόκειται να έρθουν σε μια χώρα η οποία κινδυνεύει κάθε στιγμή να κηρυχθεί σε χρεοκοπία. Οπότε δηλαδή ουσιαστικά εγώ αυτό που προβλέπω είναι ότι με τις νέες εισαγωγικά συνθήκες απλώς δόθηκε χρόνο στο κέντρο, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο, για να ετοιμάσει τη γενικότερη αλλαγή που ετοιμάζει, δηλαδή αυτά τα μέτρα που λένε να πάρουν, που θα είναι ριζικά μέτρα να τα πάρουν την επόμενη εβδομάδα, που θα θέτουν τις βάσεις μιας οικονομικής, πραγματικά οικονομικής ένωσης, που δηλαδή θα μειώσουν την οποιαδήποτε οικονομική κυριαρχία των χωρών μελών στο μίνιμουμ, αν όχι στο μηδέν, εφόσον ουσιαστικά ακόμα και τα δημόσια χρέη και οι προϋπολογισμοί της κάθε χώρας θα πρέπει να εγκρίνονται από το κέντρο. Και όσον αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, η ιδέα είναι ότι αν μένει η Ελλάδα μπορέσει και ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες που θα δημιουργηθούν στην Οικονομική Ένωση, τότε θα συνεχίσει να μένει στην Ευρωζώνη. Αν η Ελλάδα και επίσης και άλλες χώρες περιφέρειας, τις οποίες περιμένουν ότι μάλλον δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, και εντωμεταξύ υπάρχει ο παράγοντας των αγορών που κάθε μέρα δημιουργούν συνεχές πρόβλημα, και δούνε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή Ευρωζώνη, δεν θα γίνει καμία διάλυση της Ευρωζώνης όπως λένε μερικοί. Αυτό που θα γίνει είναι το πολύ πολύ να φτιάξουν δύο ευρωζώνες, μία ζώνη των χωρών οι οποίες μπορούν να ικανοποιούν τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή βασικά του άξονα των βορείων χωρών, και μία ευρωζώνη των υπόλοιπων στην περιφέρεια, οι οποίες είτε θα έχουν κάποιο υποτιμημένο ευρώ ή θα υπάρχει κάποια ευκαμψία όσον αφορά την ισοτιμία μεταξύ του ευρώ των χωρών αυτών σε σχέση με το ευρώ των βορείων χωρών. Για να συνεχιστεί δηλαδή όλη αυτή η ενσωμάτωση που... Άρα λέτε ότι ουσιαστικά κέρδισε χρόνο το κέντρο. Το κέντρο. Σταματώντας αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε όλη την Ευρωζώνη ως μεγάλο θέμα. Σταματώντας τώρα είναι σχετικό το σταματώντας, γιατί μπορεί να προκύψει από αλλού. Και θέλω να σας ρωτήσω, αυτό σημαίνει ότι εσείς δεν αποκλείετε κάποια στιγμή να ανοίξει και η πόρτα της εξόδου, δηλαδή, από το ευρώ? Δηλαδή, αυτό που απεύχονταν όλοι, αν η επιλογή, σας θυμίζω, ήταν άλλη από αυτή που προέκυψε εκλογικά, λέγανε ότι υπήρχε θέμα, με βάση αυτά έστω που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, να μας πούνε, ωραία, δημοσιονομικά σας κλείνουμε τη στρόφη, γεια σας. Εσείς δεν το αποκλείτε να συμβεί και τώρα, λέτε? Δηλαδή, το θέμα είναι πόσο έτοιμος είσαι και ποιος σε πάει και πού, έτσι? Ναι, είναι θέμα, νομίζω, και αυτό το λένε, δηλαδή δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε οι σημαντικότεροι οικονομικοί αναλυτές, αν διαβάσετε τον ξένο τύπο, λένε ότι ναι, είναι θέμα χρόνου η Ελλάδα να
μπει σε μια κατάσταση χρεοκοπίας, η οποία όμως, αυτό είναι το πρόβλημα, ναι, και είναι το διακύβευμα, την οποία όμως θέλουν να την ελέγχουν και να την ελέγχουμε τους δικούς τους όρους. Άλλο να κάνουμε μια χρεοκοπία σαν και αυτή που λέγαμε πριν, από ένα λαϊκό μέτωπο που θα έχει ένα πρόγραμμα, βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο κλπ. Οπότε εσύ επιβάλλεις τους όρους σου και στους δανειστές και στους υπόλοιπους. Και άλλο, μια χρεοκοπία την οποία θα επιβάλλουν αυτοί με τους δικούς τους όρους. Λοιπόν, αυτό είναι το σχέδιο B, αν θέλουμε να πούμε, που έχουν υπόψη. Ότι αν η Ελλάδα φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούν να συγκρατήσουν ούτε τα ελλείμματα, ούτε κατά διάνοια τους στόχους του μετόπου, τότε ναι, θα κηρύξουν μια τυπική χρεοκοπία, η οποία όμως θα είναι ελεγχόμενη από τις δυνάμεις του κέντρου. Και θα αναγκαστεί βέβαια η οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι πάνω, θα αναγκαστεί τότε βέβαια είτε να βγει από το ευρώ τελείως, είτε να μπει σε κάποια άλλη ακόμη ένωση. Ακόμη και μια κυβέρνηση θειασότης του ευρώ θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να βγει από το ευρώ. Ναι, γιατί αν τυχόν γίνει και τυπική χρεοκοπία και πάψουν τότε οι πηγές χρηματοδότησης, ναι, ναι, από το κέντρο, δεν θα έχει άλλη λύση. Τότε δεν θα έχει άλλη λύση. Δηλαδή, πώς θα μπορεί να πληρώνει μισθούς, συντάξεις κλπ., αν εντωμεταξύ δεν μπορεί να πληρώνει ούτε τα τοκοχρεολύσια. Γι' αυτό λέω ότι αν είναι όμως ελεγχόμενη χρεοκοπία, αυτοί θα προτείνουν τρόπους ώστε να μπορούμε με να συνεχίσουμε να πληρώνουμε τα τοκοχρεολύσια. Ίσως τότε να κάνουν και ένα μεγαλύτερο κούρεμα κλπ., δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά και πάλι θα τίθεται θέμα αν η Ελλάδα μπορεί τελικά να παραμείνει έστω και σε μια ευρωζώνη των νοτίων ή έστω στην ευρωζώνη γενικότερα, ή αν θα πρέπει να αναγκαστεί να φύγει. Και έχουν τρόπο να σε ξαναγκάσουν να φύγει. Δεν μου λέτε, κύριε Φωτόπουλε, τότε δώστε μου μια εξήγηση. Πώς γίνεται το 80% των Ελλήνων, αν δεν είναι 80, να είναι 75%. Εγώ θα σας πω δηλαδή, αλλά δεν δέχομαι ότι έχει πειραχτεί. Νομίζω ότι είναι αυτούς. Να προκύπτει ότι είναι θειασότες του ευρώ. Αυτό εσάς δεν σας προβληματίζει, σαν έναν άνθρωπο που λειτουργεί, να το πω και έτσι, και ως κοινωνική αλογόμηγα στο σώμα, αν θέλετε, των Ελλήνων. Ναι. Δεν τον προβληματίζει, δηλαδή, οι υπόλοιποι έχουμε τρελαθεί και εσείς έχετε δει το φως το αληθινό, για να σας πειράξω. Πώς το ερμηνεύετε? Ναι, καλή ερώτηση αυτή, αλλά δεν είναι μόνο δική σου ερώτηση, είναι ερώτηση και απορία και όλων στην Ευρώπη. Ναι. Βέβαια, λένε δηλαδή, αυτά είναι τελείως αντιφατικά πράγματα, το πως οι Έλληνες θέλουν κατά 70-80%, που είναι το υψηλότερο ποσοστό μέσα στην Ευρωζώνη, να θέλουν να μείνουν στην Ευρωζώνη και από την άλλη μεριά να θέλουν να μην εκπληρώσουν, λένε, τις υποχρεώσεις τους, τις δανειακές κτλ. Λοιπόν, που πράγματι είναι μια μεγάλη αντίφαση, αλλά αυτό νομίζω εξηγείται. Και εξηγείται δηλαδή πρώτον από το ποιος ήταν ο ρόλος της αριστεράς και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ να καλλιεργήσει αυτή την ψευδέστηση. Ότι πράγματι μπορούμε εμείς να μείνουμε στην Ευρωζώνη μην τηρώντας τις δανειακές υποχρεώσεις και να μείνουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μην τηρώντας τις δανειακές υποχρεώσεις και να κάνουμε εμείς εκβιασμό στη Μέρκελ και γενικότερα στο κέντρο, ότι ή θα δεχτείτε τους όρους μας για το τι μνημόνιο θέλουμε από εδώ και πέρα, ή δάλλον θα σκοθούμε να φύγουμε και αυτό θα δημιουργήσει με τα αποτελέσματα, τις συνέπειες που θα έχει κατάρρευση μετατοτικά, ναι, να μεταδοθεί η ασθένεια και στις γύρω χώρες τις περιφερειακές και να καταρρεύσει η Ευρωζώνη που δεν τη θέλετε κλπ. Αυτό έχει μια βάση αλήθειας, αλλά όχι ότι είναι καταλυτική αυτή η αλήθεια για το κέντρο ώστε να δεχτούν αυτό το είδους εκβιασμό, γιατί αποτελεί για αυτούς αυτό βέβαια ένα βασικό εκβιασμό. Δηλαδή, αυτοί θα ζυγίζανε τα κόστη και ωφέλη που λένε. Δηλαδή, το κόστος μεν θα ήταν ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα μεταδοτικό αποτέλεσμα, αλλά γι' αυτό έχουν ήδη φροντίσει. Δηλαδή, ουσιαστικά από τότε που άρχισε το ξέσπασμα της κρίσης το 2010 μέχρι τώρα, έχουν δημιουργήσει μια σειρά μηχανισμών που έχουν απομονώσει ουσιαστικά τον κίνδυνο του να γίνει μια χρεοκοπία στην Ελλάδα να μεταδοθεί στις υπόλοιπες χώρες. Ήδη έχουν πάρει μέτρα γι' αυτό. Δεύτερον, το μεγάλο κόστος αυτοί που υπολογίζουν είναι ότι αν αφήσουμε τώρα την Ελλάδα να μας απειλεί με τέτοιες απειλές, ότι αν δεν μας αφήσετε εμείς μετά θα φύγουμε κτλ., να ικανοποιηθούν οι όροι της, γιατί για διακοσμητικές αλλαγές, όπως είπα, τις δέχονται, θα τις κάνει ήδη και η κυβέρνηση που ορκίστηκε. Αλλά αν μιλάμε για ριζικές αλλαγές, τα οποία δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι θα τις απαιτούσε και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ να έκανε κυβέρνηση, αλλά υποθέσουμε ότι προσπαθούσε να τις κάνει. Λοιπόν, μόνο και μόνο σκεφτόμενοι αυτοί ότι αν προσπαθούσαν να κάνουν οι Έλληνες παρόμοιες αλλαγές,
Αυτό θα δημιουργούσε κακό παράδειγμα σε όλη την υπόλοιπη περιφέρεια και μετά θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε ίδιες απαιτήσεις και από τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους και τους Ιρλανδούς κλπ. Το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από το, αυτό που θα κάνουμε. Οπότε θα σου έλεγαν πήγαινε, άνοιξε την πόρτα και πήγαινε. Να σας ρωτήσω όμως, κύριε Φωτόπουλε, επειδή προέρχεστε από το χώρο της αριστεράς, καλά, για σας δεν λέει κάτι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε ένα κλικ από το να είναι πρώτο κόμμα, δηλαδή ενδεχομένως να είναι ο κορμός μιας κυβέρνησης? Ένα το κρατούμε. Δεύτερο. Με ποσοστά που πέρασαν τα ιστορικά ποσοστά της ΕΔΑ, παρακαλώ πολύ. Τα πέρασαν, έχει ένα νέο ρεκόρ πια η όποια έκφανση της αριστεράς. Τρίτο ζήτημα, δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι είναι προτιμότερο μια κυβέρνηση όπως είναι αυτή από μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Τέλος πάντων είναι τόσο αντιδραστική ή λέτε κάτι άλλο, ότι αυτή θα έκανε μεγαλύτερη ζημιά στο στόχο που εσείς λέτε ότι θα έπρεπε να έχουμε? Ναι, μόνο που θέσατε εδώ τώρα πολλά ερωτήματα. Τα έθεσα όλα μαζί, γιατί δεν είναι πολυτέλεια να σας έχουμε κάθε μέρα. Ναι, εντάξει, μόνο αν ξεχάσω κανένα μου πείτε. Παρακαλώ. Λοιπόν, όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, το πρώτο ερώτημα ήταν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει όλη αυτή τον πολλαπλασιασμό της δύναμης κλπ. Αυτό νομίζω εξηγείται, γιατί ας εξετάσουμε και το δείχνουν και οι στατιστικές αναλύσεις, το τι μετατοπίσεις ψήφων γίνανε. Βασικά η μετατόπιση, η κυριότερη μετατόπιση ψήφων που έγινε προς το ΣΥΡΙΖΑ έγινε από το ΠΑΣΟΚ. Από το ΠΑΣΟΚ τι έχουμε? Έχουμε μια μετατόπιση νομίζω των συντηρητικότερων στρωμάτων μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι οργανωμένη ή όχι κίνηση όπως λένε μερικοί. Εγώ λέω και να μην ήταν οργανωμένη κίνηση. Έχουμε μια μετακίνηση αυτών των στρωμάτων της μεσαίας τάξης, γιατί στην Ελλάδα, όπως είπαμε πριν, έχουμε μια ιδιότυπη μεσαία τάξη που στηρίζεται στο δημόσιο τομέα, αντίθετα με το μεσαία τάξη, ξέρω εγώ, στις χώρες του κέντρου, σαν την Αγγλία, Γαλλία κλπ., που βασικά στηρίζουν στον ιδιωτικό τομέα. Στην Ελλάδα έχουμε μια ιδιότυπη μεσαία τάξη που στηριζόταν ουσιαστικά στο δημόσιο τομέα, ο οποίος τώρα είναι κάτω από την Λεμιτόμο. Λοιπόν, αυτά όλα τα στρώματα που απειλούνται με να μείνουν στην ανεργία και πολύ σύντομα οι 150.000 απολύσεις και τα λοιπά που περιλαμβάνει το πρόγραμμα, μετακινήθηκαν όπως είναι εύλογο από το ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι έτσι θα μπορέσουμε να γλιτώσουμε τις απολύσεις, έτσι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε γιατί δεν έχουμε κι άλλο μέσο επιβίωσης κλπ. Από την άλλη μεριά όμως, αυτοί όλοι, γι' αυτό είπα, μίλησα για συντηρητικά στρώματα, είχαν δημιουργήσει ήδη μια καταναλωτική βάση, είχαν δημιουργήσει ήδη ένα τρόπο ζωής, τον οποίο δεν θέλουν να τον αλλάξουν. Και γι' αυτό σου λέει, ναι, να τα συμβιβάζαμε όλα όμως και να γινόταν αυτό και να είχαμε και το ευρώ μας και να μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη ζωή. Και την πίτα ο Λέκερ, δηλαδή, που έλεγε η γιαγιά μου, και το σκύλο χορτάτο. Ναι, ναι, και την πίτα και το σκύλο. Λοιπόν, χορτάτο. Λοιπόν, οπότε με αυτό το κίνητρο, με αυτό το σκεπτικό, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ τους πρόσφερε και αυτός αντί, δηλαδή να προσπαθήσει να συνειδητοποιήσει τα λαϊκά στόματα και να τους πει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνονται αυτά τα δύο πράγματα μαζί, είναι ασύμβατα αυτά, δηλαδή θα πρέπει να σκεφτούμε άλλες λύσεις ριζικότερες για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και να δημιουργήσουμε μια αυτοδύναμη οικονομία. Αντί να κάνει αυτό, πήρε την εύκολη λύση τη λαϊκίστικη και λέει εντάξει παιδιά, εμείς και θα μείνουμε στην Ευρωζώνη, έχουμε τρόπο να εκβιάσουμε το κέντρο και θα βγούμε από την κρίση χωρίς να εφαρμόσουμε τα ακτινώδη μέτρα του μνημονίου. Οπότε βέβαια όλα αυτά τα στρώματα σου λέει μπράβο, μια χαρά, γιατί να μην πάμε εκεί. Δηλαδή, όσον αφορά τη μετακίνηση από το ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι εξηγείται εύκολα. Ωραία, αλλά θα σας πει κάποιος, με μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει αντιληπτή αυτή η αυταπάτη? Δηλαδή, να κάνεις και πιο ριζοσπαστικά τμήματα που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν. Ναι, το θέμα είναι ότι ακριβώς επειδή και ήδη βέβαια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το καταλάβαιναν αυτό, εγώ νομίζω ότι δεν θέλαν ποτέ να γίνουν κυβέρνηση. Άρα λέτε ότι είχαν τακτική δεύτερου κόμματος ουσιαστικά. Ναι, νομίζω ότι από την αρχή αυτό που θέλανε ήταν να γίνει δεύτερο κόμμα, οπότε να μπορούν να παίζουν το ρόλο που λέει και το ΠΑΣΟΚ του Τζάμπα Μάγκα, δηλαδή να κάνουν την πολίτευση χωρίς να υφίστανται τις συνέπειες των πράξεών του, να λένε δηλαδή ότι ναι, εμείς αν ήμασταν κυβέρνηση θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλες πολιτικές, δεν μας ενέκρινε ο λαός, την επόμενη φορά θα τις κάνουμε κτλ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι μπορεί προσωρινά αυτό το είδους κόλπο να το λέγαμε να πιάσει, αλλά βέβαια μακροπρόθεσμα δεν πιάνει, γιατί
ήδη από τον Οκτώβριο θα αρχίσει να χειροτερεύει γενικά η οικονομική κατάσταση. Αυτή είναι η εκτίμησή σας? Δεν θα έχουμε αναστροφή κλίματος δηλαδή, πιστεύετε? Όχι, γιατί να γίνει αναστροφή? Όχι, εγώ ρωτώ, εσείς θα μου πείτε. Όχι, γιατί επειδή θα κίνουνε λίγο το χρόνο και θα μειωθεί λίγο το ποσό που θα πρέπει να πληρώνουμε κάθε φορά και επειδή θα γίνει κάποια ελαστικοποίηση, πώς τα λένε, θα γίνει κάποια παραπέρα, θα προσεκλήσουν υποτίθεται επενδύσεις οι οποίες μπορεί να μην γίνουν ποτέ, δεν βλέπω γιατί θα γίνει καμιά ουσιαστική βελτίωση. Απλά σε αυτό που θα άρα γίνει... Άρα θα έρθει, λέτε, πάλι με επιτάσσεως το δίλημα. Οπότε, κατά τη γνώμη σας, ο ΣΥΡΙΖΑ τι ρόλο καλείται να παίξει σε αυτή την πραγματικότητα? Στην επόμενη περίοδο, νομίζω ότι αυτό που θα κάνει είναι προφανές, ότι απλώς θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί ρητορία αντιμνημονιακή κλπ. Από την άλλη μεριά, στην πράξη δεν μπορείτε να κάνει τίποτα. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι, όπως λένε μερικοί, θα κάνει καμιά είδους λαϊκή εξέγερση, θα κατέβουν στον δρόμο κλπ. Δεν τα πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο προπομπού στο να γίνουν τέτοιου είδους εξελίξεις. Απλώς θα συνεχίσει τη ρητορική του με την ελπίδα ότι, δεδομένου ότι είναι πολύ πιθανό να πέσει αυτή η κυβέρνηση και να δημιουργηθούν παραπέρα αλλαγές σαν και αυτές που συζητούσαμε πριν, ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να παίζει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μετά, ακόμα και αν έβγαινε η κυβέρνηση, θα είχαν αλλάξει τόσο ριζικά οι συνθήκες, οπότε θα μπορούσε να παίξει κάποιον άλλο ρόλο. Είναι μια βολική λύση ο σταθερά για το σύστημα που περιγράφεται η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ? Σταθερά δηλαδή με ποια έννοια? Εσείς είπατε ότι το μοντέλο είναι αυτό. Πάμε σε ένα νέο βαθμό ολοκλήρωσης, πλήρη κατάλυση έννοιας κυριαρχίας κτλ. Προφανώς ένα σύστημα που λειτουργεί έτσι θέλει πόλους, δεν θέλει μόνο έναν. Αν εγώ αποφασίσω ότι αυτός ο πόλος παίζει το παιχνίδι του και το καταλάβω, θέλω και μια άλλη δύναμη να με εκφράσει σε αυτό το καταλάβω. Θεωρείτε δηλαδή ότι γίνεται συστημικό, μάλλον μέρος του συστήματος γίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ? Καλά, το θέμα είναι αν γίνεται ή αν από πρώτα ήταν. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ενδότερη λοιπόν. Αριστερή, αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο. Εντάξει, λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιζε ποτέ αντισυστημικό ρόλο, ούτε πρόκειται να τον παίξει στο μέλλον. Απλώς βασιζόταν στις αρχές της ρεφορμιστικής αριστεράς. Άρα τι είναι, μια σύγχρονη μορφή σοσιαλδημοκρατίας? Θέλει να είναι το θέμα, είναι ότι δεν μπορεί να είναι σήμερα, όπως είπαμε, τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Με προλάβα σήμερα. Τώρα, γιατί εσείς έτσι πώς το περιγράφετε, η σοσιαλδημοκρατία μάλλον τέλειωσε. Δεν υπάρχει κράτος πια. Δεν μπορεί να γίνει. Μα δεν μπορεί να γίνει στο κέντρο, θα γίνει στην περιφέρεια, δηλαδή εννοώ μέσα στα θερμικά πλαίσια που είναι δεδομένα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωζώνη κλπ. Αν μιλούσε για άλλα θερμικά πλαίσια, ναι, τότε. Άρα η σοσιαλδημοκρατία ούτως ή άλλως λέτε απέρχεται. Είναι μια ιστορία που έχει κλείσει. Έχει ήδη απέλθει. Σωστά. Δεν υπάρχει σε όλα τα κέντρα. Στα κέντρα. Εδώ υπήρχε ακόμη. Και υπάρχει τι στη θέση της? Ένα μέτωπο είναι αυτό που είπατε, είναι ο φιλελευθερισμός. Το άλλο, εσείς πώς το προσεγγίζετε? Ναι, υπάρχει αυτό. Δεν είναι, ας το πω έτσι, καραντί αριστερό. Καλά, υπάρχει ο social φιλελευθερισμός που λέμε. Social φιλελευθερισμός. Ναι, αυτό που υπάρχει, παραδείγματος χάρη, στη Βρετανία με το Εργατικό Κόμμα ή αυτό που υπάρχει στη Γερμανία με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Δηλαδή είναι ένα μείγμα φιλελευθερισμού, ουσιαστικά εφαρμόζουν όλες τις δομικές αλλαγές που προβλέπονται με βάση την ιδεολογία της νεοφιλελευθεροποίησης, η οποία, όπως είπα, είναι η ιδεολογία που υλοποιεί τις δομικές αλλαγές και όχι κάποια κακή πολιτική που εφαρμόζουν κάποιοι κακοί πολιτικοί. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά είναι μείγμα με την έννοια ότι προσπαθούν αυτές τις αλλαγές να τις εφαρμόσουν χωρίς να καταργήσουν τελείως το σοσιαλδημοκρατικό κοινωνικό κράτος πρόνοιας, ιδιαίτερα, δεν ξέρω εγώ, το Εργατικό Κόμμα στη Βρετανία. Σου λέει όχι, να μην ιδιωτικοποιήσουμε τελείως το σύστημα υγείας. Κύριε Οικονομόπουλε, επειδή ο τηλεοπτικός χρόνος δεν είναι βεβαίως απλησιαστός και θέλω στο τελευταίο μέρος να το κρατήσουμε λιγάκι να σας ρωτήσω για το πώς προσεγγίζετε στο νέο σας βιβλίο την Αραβική, τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, αλλά και να μας δώσετε και ένα στίγμα, αν μπορούμε τώρα να συζητήσουμε για περιεκτική δημοκρατία, αλλά στο τέλος. Θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας λοιπόν αυτό το κεφάλαιο και πανερχόμενος ουσιαστικά σε αυτά που περιγράφαμε, θα σας πει κάποιος, ωραία κύριε Φωτόπουλε, ή κάποιος στην παρέα σας, εντάξει Τάκη μου, αυτό είναι το σύστημα, αυτή είναι η πολιτική του εκφραστές, αυτή είναι η εναλλακτική του, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εσύ τι μου λες να κάνω? Τι θα του απαντούσατε? Ναι. Ή ένας νέος άνθρωπος. Στα αμφιθέατρα ούκο λίγοι σας έχουν ακούσει. Τι έχετε να του πείτε σε μια κατάσταση που εγώ αντιλαμβάνω ότι σχετισμοί και παγκόσμια και ευρωπαϊκά και πολύ και εσωτερικά δεν είναι και οι καλύτεροι. Να κάνει ο κόσμος τι? Ναι, αυτό που μπορεί να κάνει ο κόσμος και συγκεκριμένα στην Ελλάδα είναι
και το έχουμε προτείνει από την μεριά της Περιφερειακής Δημοκρατίας, είναι να συνταχθούν σε ένα νέο μέτωπο, πέστε το λαϊκό μέτωπο, πέστε το ό,τι θέλετε. Παραδείγματος χάρη, τέτοια μέτωπα είχαν υπάρξει στην ιστορία σε κρίσιμες περιόδους, όπως το γαλλικό λαϊκό μέτωπο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κλπ. Και εκεί θα έπρεπε να συνταχθούν όλες οι αντισυστημικές δυνάμεις, αρχίζοντας από το ΚΚΕ και παραπέρα, οι οποίες θα κάνανε ένα πρόγραμμα σαν και αυτό που ανέφερα πριν. Μα το ΚΚΕ σας έλεγε μέχρι προχθές δεν θέλω να κυβερνήσω. Ναι, δηλαδή και στην κυβέρνηση να με βγάζατε δεν τη θέλω. Ναι, το θέμα θέλω είναι τη λαϊκή εξουσία. Ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι εκεί υπάρχει κριτική στο ΚΚΕ, γιατί νομίζω ότι θα έπρεπε να αντιληφθεί ότι σήμερα δεν μιλάμε απλώς για κοινωνική απελευθέρωση, ναι, αλλά μιλάμε και για εθνική απελευθέρωση. Δηλαδή, ουσιαστικά, όπως είπα προλίγου, με το δόγμα της μειωμένης εθνικής και οικονομικής κυριαρχίας, καταργείται και η εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, γιατί την περίοδο της κατοχής το ΚΚΕ να πρωτοστατήσει να δημιουργηθεί το ΕΑΜ και σήμερα να μην πρωτοστατεί να γίνει κάτι ανάλογο, γιατί δεν μίλαγε τότε από την αρχή για λαϊκή εξουσία. Άρα για σας είναι κομβικό το ζήτημα κυριαρχίας. Είναι κομβικό. Βλέπω το επαναλαμβάνετε διαρκώς. Ναι, βέβαια. Γιατί δεν το χρησιμοποιείτε κάθε υπερβολή. Θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα κυριαρχίας πλέον. Βέβαια. Και ιδιαίτερα, άμα γίνει η Οικονομική Ένωση, καταργείται η εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, αν θέλουμε να γίνουμε μια επαρχία του κέντρου της Γερμανίας, ειδικότερα, και από εκεί και πέρα να έχουμε κάποια ευρώ στην τσέπη όσοι μπορούμε να έχουμε και να μην έχουμε την παραμικρή δυνατότητα να επηρεάζουμε το οικονομικό γίγνεσθε και κατ' επέκταση και το πολιτικό γίγνεσθε, γιατί τελικά θα αρχίσουμε να έχουμε όλοι κυβερνήσεις τεχνοκρατών τύπου Μόντι, το λένε κιόλας ότι είναι οι καλύτερες κυβερνήσεις που μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Αν δεν μας ενδιαφέρει, εντάξει, τότε το δεχόμαστε αυτό και γινόμαστε μια επαρχία και είμαστε ήσυχοι αυτοί που βολεύονται μέσα σε αυτό. Αν θέλουμε όμως να παλέψουμε να σταματήσει αυτό, νομίζω ότι οι αντισυστημικές δυνάμεις δεν έχουν άλλη διέξοδο από το να δημιουργήσουν ένα τέτοιο λαϊκό μέτωπο που να πείσει το λαό ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές για να βγούμε από αυτή την έξοδο, οι οποίες αλλαγές δεν ταυτίζονται άμεσα με τη λαϊκή εξουσία, με την έννοια του να φτιάξουμε, ξέρω εγώ, κρατικό σοσιαλισμό, όπως περίπου το περιγράφει το ΚΚΕ. Αλλά αυτό νομίζω ότι πρέπει σε ένα πρώτο, σε μια πρώτη φάση, αυτό που πρέπει να ζητάμε, και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος ενός τέτοιου μετώπου, είναι το πώς να βγούμε άμεσα από την παρούσα κρίση και συγχρόνως το πώς να αποκόψουμε όσο μπορούμε μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κυριότερα τους δεσμούς μας με την ελεύθερη παγκοσμιοποίηση, δηλαδή να δημιουργήσουμε τις βάσεις μιας αυτοδύναμης οικονομίας. Και όταν έχουμε δημιουργήσει αυτές τις βάσεις, ώστε να μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, σαν λαός και σαν έθνος, τότε θα τεθεί το θέμα το τι μορφή συστημικής αλλαγής θα έχουμε. Αν θα έχουμε κρατικό σοσιαλισμό ή, ξέρω εγώ, περιεκτική δημοκρατία ή άλλη σου λένε ελευθεριακή. Όταν λέτε όμως αυτοδύναμη, φαντάζομαι ότι δεν το λέτε με καταναλωτικούς όρους. Γιατί εγώ όταν τα ακούω αυτοδύναμη, δηλαδή λέει ο κύριος Φωτόπουλος να έχω περισσότερα προϊόντα, περισσότερα. Δεν εννοείται αυτό. Προσεγγίζεται περισσότερο την αυτονομία. Ναι, όταν λέω αυτοδύναμη οικονομία, εννοώ δύο πράγματα. Εννοώ πρώτον να δημιουργηθεί ένα καινούριο παραγωγικό πρότυπο, δηλαδή μια καινούρια παραγωγική δομή, η οποία θα συνεπάγεται και συγκεκριμένο καταναλωτικό πρότυπο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις μια αυτοδύναμη παραγωγική δομή όπου καταρχήν προσπαθεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σου με τους δικούς σου παραγωγικούς πόρους και συγχρόνως να έχεις και ένα καταναλωτισμό ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί παρά μόνο αν δανείζεσαι και επομένως δημιουργείς τους φαύλους κύκλους της εξάρτησης που έχουν δημιουργηθεί τώρα. Αυτό δεν σημαίνει, όπως μερικοί λένε, Αλβανία, το Εμβέρ Χότζα κλπ. Μπορεί δηλαδή κάλλιστα για ένα διάστημα να έχει ακόμα και μορφές ατομικής ιδιοκτησίας ή να δημιουργηθούν και μορφές κοινωνικής ιδιοκτησίας, να δημιουργηθούν δηλαδή περισσότεροι θεσμοί οι οποίοι να αποκεντρώνουν την οικονομική δύναμη στις συνελεύσεις των δήμων, στις πόλεις, στις επαρχίες κλπ. Δηλαδή μπορούν να δημιουργηθούν διάφοροι θεσμοί αυτοδιοίκησης οικονομικής και πολιτικής μέσα στο υπάρχον σύστημα, δηλαδή ακόμα και να υπάρχουν
θεσμοί ατομικής ιδιοκτησίας κλπ. Βέβαια, προϋποτιθεμένου ότι δεν έχεις φτάσει στο σημείο που να υπάρχουν ακόμα πολυεθνικές που να ελέγχουν την παραγωγή σου κλπ. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα θα κρίνει ο ίδιος ο λαός δημοκρατικά πού θέλει να πάει. Τι είδους συστημική αλλαγή θέλει. Αν θέλει δηλαδή να έχει κάποια μορφή κρατικού κεντρικού πλάνου κλπ. Ή αν θέλει να έχει η Αμερική Δημοκρατία ή μια ελευθεριακή οργάνωση κάποιου άλλου τύπου. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να έχουμε και το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο μέρος των αντιθέσεων απόψε. Κύριε Φωτόπουλε, ετοιμάζεται μία νέα συγγραφική δουλειά και μάλιστα γι' αυτό το λόγο βρίσκεστε και στην Ελλάδα, έτσι με περισσότερη ηρεμία, αν και υπό εκδοτική πίεση, που έχει ως επίκεντρο όλο αυτό που ονομάσαμε Αραβική Άνοιξη. Δεν θέλω βεβαίως να ξεδιπλώσετε τη σκέψη, αλλά θέλω να μας δώσετε το στίγμα, διότι οι πληροφορίες λένε, τώρα μας πείτε να κάνουμε και καλό ρεπορτάζ, ότι εσείς δίνετε μια άλλη οπτική σε αυτό που λανσαρίστηκε ως η μεγάλη επάνωδος των αραβικών λαών στο προσκήνιο. Θέλω να θυμίσω ιστορικά βεβαίως ότι υπήρξε η περίοδος του 60, τα τέλη του 60, που ιδίως ο Παλαιστινιακός λαός με το μορφωτικό του και όχι μόνο είχε καταφέρει να διατυπώσει απόψεις πραγματικά γνήσια δημοκρατικές για το πλαίσιο των αραβικών κρατών. Σήμερα εσείς έρχεστε και ετοιμάζετε ένα βιβλίο να μας πείτε ότι οι περίφημες εξεγέρσεις δεν είναι ούτε τόσο αυθόρμητες, βεβαίως υποκαθεστώς και υποκαταπίεση, αλλά μάλλον εξυπηρετούν άλλα πράγματα. Δώστε μας ένα στίγμα. Ναι, είναι ένα βιβλίο το οποίο καταρχήν θα εκδοθεί στα αγγλικά, βέβαια, από αμερικανικό εκδοτικό οίκο και μετά θα εκδοθεί και ελληνικά, στο οποίο προσπαθώ να σπάσω όλη αυτή τη μυθολογία που έχει δημιουργηθεί για την Αραβική Άνοιξη, την οποία την υποστηρίζει και ολόκληρη η ρεφορμιστική αριστερά και παραπέρα ακόμα και τμήματα μαρξιστικής αριστεράς, ότι δήθεν πρόκειται περί αυθόρμητων λαϊκών επαναστάσεων, τις οποίες προσπαθεί να τις ανακόψει με κάθε τρόπο το σύστημα, αλλά όταν δεν μπορεί να τις ανακόψει, τότε αναγκαστικά δέχεται τις κάποιες αλλαγές κλπ. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ήδη που θεμελιώνουν μια τελείως διαφορετική άποψη και δεν μιλάω για κάποια συνωμοσιολογία ότι όλα είναι θέμα κάποιου συνωμοτικού σχεδίου που έγινε για να μην γίνουν αυτές οι επαναστάσεις. Αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Δηλαδή πρέπει καταρχήν να διακρίνουμε μεταξύ πελατειακών αραβικών καθεστώτων και μη πελατειακών. Στα πελατειακά αραβικά καθεστώτα, δηλαδή Αίγυπτος, Τινησία, γίνανε ή μάλλον, να το πούμε και πιο καθαρά, γίνανε με λαϊκές εξεγέρσεις όπου βλέπαμε στην Ταχρήρ, στην πλατεία Ταχρήρ εκατομμύρια διαδηλωτών κλπ. Και αντίστοιχα με τα πληθυσμιακά ποσοστά στην Τινησία. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις ότι αυτό ήταν μια εξέγερση την οποία και την περιμένανε η υπερεθνική ελίτ, ήταν δηλαδή μια εξέγερση η οποία περίμενε να γίνει, όπως λένε στα αγγλικά. Λοιπόν, και ήδη την ενθάρρυναν με κάθε τρόπο, δηλαδή ο Ομπάμα ήδη από το 2008 με τον περίφημο λόγο του στο Κάιρο αυτό έκανε. Έλεγε δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν δημοκρατικές αλλαγές σε όλες τις αραβικές χώρες, ότι δεν φτάνει να κάνουμε, μάλιστα τόνιζε, απλώς και μόνο εκλογές κατά 4 χρόνια, υπονοώντας ότι οι εκλογές αυτές βγάζουν Μουμπάρακ ή Μπεν Αλί κλπ. Με τα καθεστώτα που υπάρχουν, οπότε πρέπει να δημιουργήσουμε γνήσιες δημοκρατικές αλλαγές κλπ. Αυτό που εννοούσε είναι ότι ουσιαστικά γινόταν μια αλλαγή της αμερικάνικης πολιτικής τότε σε σχέση και της υπερεθνικής ελίτ γενικότερα σε σχέση με πριν. Πριν προσπαθούσαν να επιβάλλουν τη δημοκρατία με το κανόνι. Αυτό έκανε ο Μπους και το έλεγε κιόλας. Θα αλλάξουμε εδώ τα καθεστώτα, θα κάνουμε δημοκρατικά, πώς, με εισβολές κλπ. Σε έναν βαθμό το φιάσκο βέβαια της Ιρακινής εισβολής, όχι δεν επέτυχαν τους μακροπρόθεσμους στόχους τους, αλλά από την άλλη μεριά ήταν και ένα φιάσκο. Καταλάβανε ότι για να μπορέσει να δίνει την εικόνα μιας δίθεν δημοκρατίας θα πρέπει να το παίξουμε αλλιώς το παιχνίδι, δηλαδή όχι απλώς με το να μπαίνουμε εμείς μέσα, το οποίο έχει και πολιτικό κόστος και για τους ίδιους, παρόλο που έχουν δημιουργήσει επαγγελματικούς στρατούς μισθοφόρων που επομένως έχουν μάθει το μάθημά τους από το Βιετνάμ και δεν έχουν απώλειες, δηλαδή οι απώλειες στο Ιράκ κλπ. Ήταν πυροελάχιστες σε σχέση με αυτές που είχαν στο Βιετνάμ.
Και το κυριότερο ήταν ότι και αυτές που είχαν ήταν απώλειες από το Λούμπεν το Αμερικάνικο που πήγαινε και. Για θέση εργασίας. Στο στρατό για θέση εργασίας. Οι μεσαίες τάξεις οι οποίες κάναν και όλη τη φασαρία στον πόλεμο του Βιετνάμ, δεν μετήχαν βέβαια. Δεν πήγαιναν οι γη τους να καταταγούν στο στρατό. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως καταλάβανε ότι δεν μπορούσε να δημιουργήσει έστω την ψευδέστηση δημοκρατίας με το να την επιβάλλεις με τις αμερικάνικες λόγχες. Και νομίζω ότι ήδη είχαν σκεφτεί από τότε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα προσωπείο δημοκρατίας στο οποίο θα μπορούσαμε να περάσουμε τις ίδιες γραμμές, δηλαδή δεδομένου ότι η Αίγυπτος και η Τινησία ήδη ήταν ενσωματωμένες στην νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, αλλά θα μπορούσαμε να τις επιβάλλουμε τις ίδιες γραμμές και να τις επεκτείνουμε, γιατί υπάρχουν και πληροφορίες ότι τμήματα στον Αιγυπτιακό στρατό δεν θέλανε πολλές από τις αλλαγές που εφάρμοζε ο Μουμπάρακ για την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλο θέμα. Εξηγεί όμως και το τι γίνεται σήμερα που έχει στραφεί όλη η υπερεθνική ελίτ κατά του Αιγυπτιακού στρατού. Ενώ τον είχε αναγορεύσει σε τιμητή των αλλαγών στην πτώση Μουμπάρακ, ξαφνικά τώρα λέτε επιτίθεται στο στράτευμα, γιατί ενδεχομένως ένα τμήμα του δεν θέλει αυτές τις αλλαγές που θέλει η υπερεθνική ελίτ. Ωραία, και το κίνημα του Facebook θα σας πει κάποιος, αυτό το αυθόρμητο κίνημα. Ναι, αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι όλο αυτό το δίθεν αυθόρμητο κίνημα του Facebook δεν είναι καθόλου αυθόρμητο. Δίθεν λέτε. Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τώρα πια ενδείξεις και στοιχεία ότι είχαν ήδη γίνει συγκεντρώσεις των στελεχών Αιγυπτίων και Τινησίων ακτιβιστών, αλλά και από άλλες χώρες, και από Λιβύη και από Συρία κλπ. Στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη το 2008, μόλις μάλιστα πήρε την εξουσία, ή μάλλον πριν να ορκιστεί ο Ομπάμα πρόεδρος, το Δεκέμβρη, του 2008 είχαν γίνει πολλές συναντήσεις τέτοιες. Μετά αυτοί οι ίδιοι ακτιβιστές εστάλησαν και στη Σερβία και στο Κόσοβο κλπ. Και πήραν και στρατιωτική εκπαίδευση. Αυτά υπάρχουν θεμελιωμένα εμπειρικά ότι γίνανε. Και μετά γυρίσαν πίσω με εκπαίδευση ακόμα και το πώς να οργανώνουν διαδηλώσεις κλπ. Γυρίσαν πίσω και τι κάνανε. Όχι βέβαια ότι κατεβάσαν τα εκατομμύρια του λαού στους δρόμους, αλλά με την τεχνολογία τη σύγχρονη, τα Facebook και τα λοιπά, αυτοί μπορούσαν να, ξέροντας βέβαια ότι ήταν ένα ηφαίστειο που επρόκειτο να σκάσει το Αιγυπτιακό και το Τινησιακό, ξέραν επομένως ότι μπορούσαν να δημιουργήσουν τη μαγιά η οποία θα κινητοποιούσε όλες αυτές τις μάζες. Δηλαδή, πώς κινητοποιήθηκαν παραδείγματος χάρη και βγήκαν ο λαός στους δρόμους της Αιγύπτου, του Καΐρου και στην Τινίδα κλπ. Με το να βγουν στο Facebook και να πούνε αύριο την τάδε ώρα και λοιπά, θα βγούμε όλες στις πλατείες και να ζητάμε ελευθερία, να φύγει ο τύραννος και λοιπά. Ήδη είχαν αρχίσει και περιχαρακώνανε την επανάσταση με αυτόν τον τρόπο, την εξέγερση, σε θεσμικά πλαίσια τα οποία θέλανε. Δηλαδή, όλος ο σκοπός της εξέγερσης ήταν τι, να διώξουμε το καθεστώς του Μουμπάρακ ή το καθεστώς του Μπεν Αλί. Δεν μίλαγε κανένας για νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Ούτε για άλλα οικονομικά εργασιακά αιτήματα. Ούτε για άλλα οικονομικά ή εργασιακά αιτήματα. Αυτά όλα ήταν έξω. Και όχι μόνο αυτό, ήταν έξω ακόμα και αιτήματα που θα τα περίμενε να έχουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όπως λέγανε παλιά, έξω οι Αμερικάνοι, έξω οι Σιωνιστές και το ένα και το άλλο. Και μάλιστα όταν άρχισαν οι διαδηλώσεις, αυτά τα συνθήματα είχαν σχεδόν απαγορευτεί. Είπαν, παιδιά, όχι αντιμπεριαλιστικά συνθήματα κλπ. Εμείς βασικό μας αίτημα είναι. Να φύγει ο τύραννος. Να φύγει ο τύραννος. Λοιπόν, και είχε περιχαρακωθεί. Γίνανε αυτές οι εξεγέρσεις. Μιλάμε τώρα για τα πελατειακά καθεστώτα. Γίνανε αυτές οι εξεγέρσεις και συνέχισε βέβαια όλη αυτή η προσπάθεια του ελέγχου των μαζών με αυτόν τον τρόπο και σε έναν βαθμό το πετύχανε και ιδιαίτερα το πετύχανε στην Τινησία. Γιατί ο σκοπός τους ήταν και στην Τινησία και στην Αίγυπτο, ξέροντας εκ των προτέρων ότι αν γίνουν εκλογές οι Ισλαμιστές θα βγούνε και ξέροντας ότι τα Ισλαμικά κόμματα και στην Τινησία και στην Αίγυπτο είναι συντηρητικά βασικά. Δηλαδή δέχονται την νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, δεν προτείνουν τίποτα συγκεκριμένες αλλαγές εναντίον της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Αντίθετα, τις δέχονται όλες τις προϋποθέσεις. Λοιπόν, με αυτό το δεδομένο θέλουν να κάνουν ένα είδος ισλαμικού εκδημοκρατισμού. Δηλαδή, θα κάνουμε δημοκρατία, θα εκλέξουμε εδώ πέρα δημοκρατικά όργανα και δημοκρατικές συνελεύσεις, αλλά η κυβέρνηση που θα βγει ισλαμική θα εφαρμόσει τις πολιτικές αυτές. Πείτε μου πολύ γρήγορα,
αυτό τα διαφοροποιεί από τα καθεστώτα σε Λιβύη και Συρία? Σίγουρα. Γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να διακρίνουμε πελατειακά με μη πελατειακά καθεστώτα. Και η Συρία και η Λιβύη δεν ήταν πελατειακά καθεστώτα. Και αυτά που λένε διάφοροι ανόητοι εκεί, υποτίθεται μαρξιστές κλπ., ότι ήταν όργανο του υπεριαλισμού, ο Καντάφη κλπ., ήταν ανέκδοτα. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανένας ότι σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το πίνακα της ανθρώπινης ανάπτυξης που βγάζει κάθε χρόνο, η Λιβύη ήταν η πρώτη χώρα στην Αφρική που κάλυπτε ανάγκες των πολιτών, όχι μόνο από άποψη εθνικού εισοδήματος, αλλά από υγείας, εκπαίδευσης, τα πάντα, με όλα τα κατάσταση. Φαντάζομαι ότι δεν είστε θειασότης του Καντάφη, δεν λέτε αυτό. Βέβαια, δεν λέω αυτό. Άλλο θέλω να πω. Προσπαθείτε να πείτε πάντως ότι δεν ήταν και η εικόνα που μεταφέρονταν. Ναι, βέβαια. Προφανώς και είχε τον νεποτισμό, το εξουσία κτλ. Όχι μόνο αυτό. Θέλω να πω ότι καλά, κάθε άλλο παρά μπορούσε να πει ότι είχε σχέση με άμεση δημοκρατία το καθεστώς του Καντάφη, όπως το πω. Αλλά πάντως δεν ήταν η εικόνα, λέτε. Όχι, θέλω να πω ότι τα αιτήματα στη Λιβύη και στη Συρία κάθε άλλο παρά οικονομικά ήταν. Και δεν ήταν οικονομικά γιατί, όχι μόνο γιατί αυτά δεν ήθελε βέβαια να μπουν οι υπερεθνικοί ελίτ, αλλά και γιατί δεν είχαν οικονομικά αιτήματα να προβάλλουν ακόμα και οι Λιβύοι της Βεγγάζης κλπ. Το μόνο που ζητούσαν και μάλιστα πήγαν να τα εφαρμόσουν τώρα και με τη βία είναι τα έσοδα του πετρελαίου να τα καρπούνται. Αυτοί είναι αντί να τα μοιράζουμε όπως είχε κάνει ο Καντάφη ένα σύστημα, να μοιράζονται τα έσοδα σε περιοχές είτε είναι πετρελαιοπαραγωγές είτε όχι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μόνο οικονομικά αιτήματα που προβάλλουν. Άρα γι' αυτό βλέπετε και πιο βίαιη η κατάσταση σε Συρία και Λιβύη, δηλαδή ανοιχτό πόλεμο στην ουσία. Ναι, αυτό που έγινε είναι το εξής. Εκεί δεν ήταν καν αυθόρμητο. Εκεί δηλαδή ήταν μια οργανωμένη ένοπλη εξέγερση και στη Λιβύη και στη Συρία. Δηλαδή, είτε εκμεταλλευτήκανε τοπικές διαφορές που υπάρχουν σε όλες τις αραβικές χώρες όπως φτιάχτηκαν τα σύνορα, τοπικές διαφορές, παραδείγματος χάρη οι Κυριναίοι από τα Βεγγάζη σε σχέση με τους υπόλοιπους κλπ. Είτε εκμεταλλευτήκανε ακόμα και ταξικές διαφορές, γιατί πολλοί από τους αστούς Λιβύους οι οποίοι είχαν έρθει δυσμένοι από το καθεστώς, είχαν πάει στην Αγγλία, στη Γαλλία κλπ. Και από εκεί οργανώνανε την αντίσταση, όπως και οι Σύριοι το ίδιο πράγμα κάνουν σήμερα. Και μετά η υπερεθνική ελίτ, οι Αμερικάνοι κλπ. Και συγχρόνως τα όργανά τους στον κόλπο, φέρανε, εισαγάγανε τρομοκράτες πραγματικούς, όχι με εισαγωγικά, της Αλ-Κάιντα κλπ., οι οποίοι δεν είχαν καν τα αντιπεριαλιστικά αιτήματα κλπ. Αυτοί το μόνο που θέλανε είναι να γίνει Ισλαμική η Λιβύη ή Ισλαμική η Συρία και χρησιμοποιηθήκανε σαν το πεζικό ουσιαστικά της υπερεθνικής ελίτ. Βέβαια, πάνω... ξέρετε το χάος που υπάρχει σήμερα στη Λιβύη. Καλά, και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Ναι, σήμερα με δεν εξαίρεση υπάρχει. Βέβαια του χώρου συγκέντρωση του πετρελαίου. Ακριβώς, έτσι, και του φυσικού αερίου. Εκεί υπάρχει ηρεμία. Αυτό του ενδιαφέρει μόνο. Δηλαδή για την υπερεθνική ελίτ το μόνο που του ενδιαφέρει είναι όχι η σταθερότητα η πολιτική, αλλά η οικονομική σταθερότητα με την έννοια ότι θα μπορούν να συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται τις παραγωγικές πηγές κάθε μίας από αυτές τις χώρες ή έστω και αν δεν υπάρχουν παραγωγικές πηγές όπως παραδείγματος χάρη στη Συρία που δεν έχουν τίποτα μεγάλες πετρελαιοπαραγωγικές πηγές να μπορούν να ελέγχουν ουσιαστικά τις χώρες αυτές γιατί η Συρία είναι γεωγραφικά κόμβος και κέντρο όλων των υπόλοιπων χωρών της περιοχής να τις ελέγχουν με το να βάλουν ένα φιλικό πελατειακό καθεστώς, το οποίο δεν θα θέσει θέμα βέβαια όπως έθετε μέχρι τώρα το καθεστώς του Ασάντ, απελευθέρωση των εδαφών, του Παλαιστινιακών εδαφών και το ένα και το άλλο, και συγχρόνως δεν θα θέτει θέμα γενικότερα αντιπεριαλιστικού πολέμου όπως έθετε ο Ασάντ. Θα κάνω μια γεωπολιτική διευθέτηση. Πείτε μου πρώτη τελευταία ερώτηση. Με απότερο στόχο τι το Ιράν? Επειδή ξέρω ότι αναλύεται τα γεγονότα διεθνώς. Βλέπετε ότι παρότι το ξορκίζουν. Το Ιράν είναι ο απότερος στόχος. Απότερος στόχος σε σχέση με αυτό το γεωγραφικό χώρο σίγουρα είναι το Ιράν. Δηλαδή νομίζω ότι η Συρία χρησιμοποιείται σαν σκαλοπάτι ουσιαστικά για να καταλήξουν στο Ιράν. Λοιπόν, τώρα το πότε θα γίνουν όλα αυτά και το πώς θα γίνει και ιδιαίτερα με το Ιράν που παρουσιάζει πολλές δυσκολίες όχι μόνο στρατιωτικές, αλλά παρουσιάζει δυσκολίες στο ότι το Ιράν έχει επιρροή και σε άλλους αραβικούς πληθυσμούς και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μεγάλα για την υπερεθνική ελίτ, ακόμα και στο ίδιο το Ιράκ, γιατί το Ιράκ βασικά σιίτες είναι η πλειοψηφία, αλλά και βέβαια στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο κλπ.
Λοιπόν, είναι δηλαδή εκεί μια περίπλοκη κατάσταση, η οποία μερικοί. Πάντως βλέπετε ότι εκεί είναι ο κρίκος ο τελευταίος. Εκεί είναι ο κρίκος και δεν ξέρω αν είναι καν ο τελευταίος, γιατί υπάρχουν και αναλυτές οι οποίοι λένε ότι αυτό θα είναι και ίσως και το ένοσμα για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Με την έννοια δηλαδή ότι αν μπλεχτεί πραγματικά η ρωσική ελίτ, η οποία είναι σήμερα περισσότερο εθνικιστική παρά για να, την ενσωμάτωσή της στην παγκόσμια διεθνοποιημένη οικονομία, και αν μαζί με, με τη Ρωσία πάει και η Κίνα, τότε φτάνουμε σε πρόθυρα παγκοσμίου πολέμου. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Προφανώς και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εποχή που θα λυθεί το ζήτημα της περιεκτικής δημοκρατίας. Το είπατε, το υπονοήσατε σε όλη τη συζήτηση, αλλά θεωρείτε με αυτές τις εξελίξεις παγκόσμια, ευρωπαϊκά, εσωτερικά, ότι επικαιροποιεί τόσο απότατο στόχος και η απάντηση, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που περιγράψατε, το μοντέλο της παγκόσμιας, της παγκοσμιοποιημένης φιλελεύθερης οικονομίας, είναι τελικώς η περιεκτική δημοκρατία? Σίγουρα είναι. Το θέμα είναι όμως χρονικά πώς το κατατάσσουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, γιατί προτείνουμε, να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί προτείνουμε την περιεκτική δημοκρατία? Γιατί η περιεκτική δημοκρατία ουσιαστικά είναι ακριβώς το αντίθετο, το διαμετρικά αντίθετο του τι συνεπάγεται η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Τι συνεπάγεται η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση? Την τρομακτική συγκέντρωση οικονομικής εξουσίας, πολιτικής εξουσίας, πολιτιστικής εξουσίας, γιατί είναι και τα μαζικά μέσα που ελέγχονται και αυτά παίξαν κρίσιμο ρόλο, επειδή είπατε, για την Αραβική Επανάσταση. Δημιουργήσαν ουσιαστικά γεγονότα ή δημιουργήσαν ψεύτικα γεγονότα για να μπορέσουν να εφαρμόσουν και την αρχή της περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας που είπαμε πριν, και να τους δώσουν δικαίωμα ένασμα για να μπορέσουν να επέμβουν. Λοιπόν, επομένως, αν δεχτούμε ότι η κύρια αιτία της σημερινής παγκόσμιας κρίσης είναι η συγκέντρωση, η απότερη αιτία είναι η συγκέντρωση οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, επομένως αυτό που χρειάζεται είναι η ριζική αποκέντρωση της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μόνο με θεσμούς σαν αυτούς που προτείνουμε στην περιεκτική δημοκρατία, δηλαδή όπου θα υπάρξει μια ριζική αποκέντρωση και της πολιτικής και της οικονομικής εξουσίας μέσα από θεσμούς αυτοθέσμησης των λαών, οι οποίοι πρέπει να ξεκινάνε από κάτω. Δεν μπορεί να γίνει από πάνω, δηλαδή εμείς νομίζουμε μέσω ενός κράτους που θα είναι σοσιαλιστικό ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί αυτά εφαρμόστηκαν στο παρελθόν και αποτύχανε. Δηλαδή, ή θα πρέπει να αρχίσει από κάτω, να δημιουργούμε δηλαδή βάσεις αυτοθέσμησης των πολιτών στο τοπικό επίπεδο, τα οποία μετά ομοσπονδιοποιούνται στο περιφερειακό επίπεδο και στο εθνικό επίπεδο και αργότερα στο υπηρετικό κλπ. Επίπεδο. Δημιουργούμε δηλαδή συνομοσπονδίες αυτόνομων κοινοτήτων, οι οποίες έχουν οικονομική και πολιτική δύναμη συγκεντρωμένη στα χέρια τους, όπου με συνελεύσεις αποφασίζουν οι άνθρωποι τις κύριες αποφάσεις. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα κάνουν εξουσιοδοτήσεις. Δεν λέω ότι όλες οι αποφάσεις θα παίρνονται από τις συνελεύσεις, ούτε γινόταν ποτέ, ούτε μπορεί να γίνει, γιατί λένε μερικοί πως θα γίνει στα σημερινά πληθυσμιακά μεγέθη κλπ. Αυτό είναι ανοησία, γιατί δεν μιλάμε για αποφάσεις που θα παίρνουν στη Νέα Υόρκη 10 εκατομμύρια πολίτες κάθε μέρα κλπ. Μιλάμε για αποφάσεις βασικές, οι οποίες θα παίρνονται στο επίπεδο γειτονιών και μετά θα συνομοσποδιοποιούνται οι γειτονές, οι πόλεις της Νέας Υόρκης κλπ. Λοιπόν, οπότε δηλαδή θέλω να πω ότι αν δημιουργήσεις τέτοιες βάσεις από κάτω για τη ριζική αποκέντρωση της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας και τη συνομοσποδιοποίησή τους και την έκφρασή τους σε ευρύτερα επίπεδα, τότε λύνεται μεν το πρόβλημα ότι δεν θα έχεις όλη αυτή την τρομακτική συγκέντρωση, αλλά εντωμεταξύ υπάρχει το μεταβατικό πρόγραμμα, το πώς φτάνουμε εκεί, πώς φτάνουμε δηλαδή στο να δημιουργήσεις τέτοιους θερμούς. Όταν μιλούσαμε στην αρχή για περιεκτική δημοκρατία τη δεκαετία του 90, ακόμα δεν είχε ολοκληρωθεί αυτή η σημερινή διαδικασία. Τώρα όμως έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα, ιδιαίτερα για τις περιφερειακές χώρες σαν την Ελλάδα. Δηλαδή, για ποια αποκέντρωση στο τοπικό επίπεδο μπορούμε να μιλάμε, όταν σήμερα καταργείται και η εθνική ίδια η κυριαρχία. Οπότε, δηλαδή, γι' αυτό προτείναμε σαν ένα είδος μεταβατικού προγράμματος ή μεταβατικής στρατηγικής να δημιουργηθεί ένα λαϊκό μέτωπο όπου θα μετέχει κάθε αντισυστημική δύναμη, όπου θα προσπαθούσαμε να επιτύχουμε τους στόχους που ανέφερα πριν, βραχυχρόνιους, μακροπρόθερμους κλπ.
Και μετά να δινόταν η δημοκρατική διέξοδο στο λαό να αποφασίσει δημοκρατικά το τι είδους συστημική αλλαγή θέλει. Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο θα μπορούσαμε να εφαρμόζουμε και θεσμούς περιεκτικής δημοκρατίας και θεσμούς σε ένα βαθμό κοινωνικής ή σοσιαλδημοκρατίας και θεσμούς ακόμα και κρατικού σοσιαλισμού θα μπορούσαν να συνδυαστούν σε ένα μείγμα δηλαδή μορφών ιδιοκτησίας. Μέχρι να αποφασίσει, λέτε. Μέχρι να αποφασίσει ο λαός, αφού έχει γνωρίσει ήδη όλες αυτές τις πιθανότητες, όλες αυτές τις εναλλακτικές εκδοχές, να αποφασίσει ποια προτιμά και να προχωρήσει σε αυτή. Αλλά για να μπορέσει να έχει καν τη δυνατότητα να αποφασίσει ο λαός κάτι τέτοιο, θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί οι βάσεις της αυτοδύναμης οικονομίας και της αποδέσμευσης. Κύριε Φωτόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας απόψε. Το θεωρώ έτσι μια μεγάλη παρένθεση και για την περιφερειακή τηλεόραση και για την επιλογή σας να μιλήσετε στην περιφερειακή τηλεόραση. Θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία, ιδιαίτερα που είχαμε και όλο το χρόνο για να αναπτύξουμε όλα αυτά τα θέματα, γιατί συνήθως ο χρόνος στις τηλεοπτικές εκπομπές είναι σύντομος και δεν προλαβαίνεις καν να αναπτύξεις πολλά από αυτά τα θέματα. Δηλαδή, κάνατε μια οργάνωση της συζήτησης, νομίζω, που μπόρεσε να καλύψει πάρα πολλά θέματα. Όλα δεν μπορούμε να τα καλύψουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε κοντά μας. Καλό βράδυ.